Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις, Αλμερούδια, και ο Καζαμπάκας απέναντι. Γιατί ξενέρωσα, αγώνο, μίλα όμως εδώ κανονικά. Μίλα εδώ κανονικά. Ξενέρωσα. Α, μπράβο, εδώ. Ξενέρωσες, γιατί βραγόρι μου. Είπα να δω μια μπάλα έτσι. Ε, τι να δεις μπάλα. Ανταγωνιστική, να πού δω να δεις, ταχύτητα και τα λοιπά. Ε, είδες ταχύτητα, την Πέτης. Είδες ταχύτητα, την Πέτης. Ποια Τσέλσι. Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο κολοκοτρονέικο. Τι περιμένεις ακόμα δηλαδή, να ανταγωνιστούμε αυτές τις ομάδες. Πήγα να δω μπάλα και τελικά είδα μπάλα μέσα στον Ολυμπιακό με το. Τι είδες εκεί. Είδα ταχύτητα, ανταγωνιστικότητα. Τι ανταγωνιστικότητα είδες. Τι είδες από 80-20 κατοχή της Πέτης, πιο πολύ κατοχή έχει η Πέτης από τον Ολυμπιακό. Τι είχε. Από το ΠΑΟΚ Τσέλσι η Πέτης είχε μεγαλύτερη κατοχή. Οι αναλυτές κάτσε το, την κατοχή το, της μπάλας. Κάτσε τον ΠΑΟΚ δεν ξεφωνήσουν γιατί είχε κατοχή λέει 74-36. Ποιος τι, ποιος είχε, όπως θέλουμε θα τα λέμε. Ποιος είχε κατοχή. Η Τσέλσι 74-36. Αν είχε μυαλό ο ΠΑΟΚ. 64-36. Αν είχε μυαλό ο ΠΑΟΚ, ναι, την κατοχή που είχε η Τσέλσι, ναι, θα την έδινε το τυράκι. Θα φεύγει με ταχύτητα μπροστά σε αντεπιθέσεις. Με ποιον θα φεύγει ταχύτητα. Όχι με αυτούς πάντως που βάλατε χθες. Με ποιους, ναι, πες με ποιον. Με ποιον. Ναι, με ποιον. Με τον Μπρίγιοβιτς. Θες να σου πω μια τετράδα. Ε, τι τετράδα, αυτή η τετράδα που να λέγαμε. Σου πω μια βάλεστε τετράδα, μας είπατε αυτόν εδώ τον Άγγλο. Ποιον Άγγλο. Φέραμε τον Άγγλο. Ο Άγγλο σε είπαμε, το ρωτήθηκε χθες γιατί δεν έπαιξε. Γιατί δεν έπαιξε. Είπε, δεν ήταν έτοιμος τακτικά να παίξει. Το είπε, το είπε στη συνέδρευση τύπου. Τι να κάνει τακτικά, δηλαδή να το βάλει κορυφή για να του πει τράβα στην αντεπίθεση. Τι τακτικά θέλει, δηλαδή. Τι να του μαθαίνατε μαθηματικά. Με τις δέσμεις. Άστε το παράμυθι. Άμα παίζει με ομάδες τέτοιου επίπεδου και τα μαθηματικά χρειάζεται. Του πήρατε όλου αυτού, του τσουβαλιάσατε και εσύ δηλαδή τώρα κάτσε και μα λε ότι ένα τύπο ο οποίο είναι 65, αυτό μα λε τώρα έτσι. Απέναντι σε ένα τύπο 95 σταματάνε στα φανάρια. Και θέσω 1,65. Αυτό μου λες. Αυτό μου λες. Να πάει να πλακώσει τον τύπο ο οποίος έχει 7 ντάν ζώνες. Όταν μια... Να πάει να το κάνει. Βλέμμα ρε. Αυτό μου λες. Είστε και χαϊβάνια υπόψη. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνετε τι σας λένε οι άλλοι. Χαϊβάνια. Εγώ ξέρω ότι σκάσατε. Βρε, τι σκάσατε. Σκάσατε. Περιμένατε τάλιρο χθες να φάω. 0-1 στο 6. Θες μπάλα ανάλυση. Ε, τι μπάλα ανάλυση. Τα είδαμε χθες. Δεν τα είδαμε. Δεν αντιμετωπίζετε η Τσέλσι, η μεικτή κόσμου. Ναι. Έτσι. Α, το είπες μόνος σου. Η μεικτή κόσμου δεν αντιμετωπίζετε.
Πώς αντιμετωπίζετε, Κωστή? Πώς αντιμετωπίζετε, ναι, πες, μέλα, να κάνουμε. Όπως αντιμετωπίσατε την Dortmund δύο μάτς. Ποια Dortmund? Με τον Τούντορ. Άλλη ομάδα η Dortmund, άλλη η Chelsea. Μην μπερδεύεις ομάδες. Ναι, λες... Η Dortmund είναι ναι. ομάδα καλή του Europa League ναι. και η Chelsea είναι ναι. μία ομάδα από τις τέσσερις που μπορούν να πάρουν το Champions League. Ναι. Τι είδα εγώ? Είδα δύο ομάδες οι οποίες ήταν μπελά στο παιχνίδι για αυτές. Ήταν μπελάς για την Τζέλσι και μπελάς για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ήταν μπελάς. Ένα αυτό. Μπελάς, να σου πω γιατί ήταν μπελάς για την Τζέλσι. Μπελάς. Γιατί ο Σάρι κατάλαβε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα μετά τον Σαρτζίου και λέει πρέπει να το πάρω αυτό το μάτς. Δεν έγινε χαριστό. Περίμενε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε rotation για την ΑΕΚ. Έκανε. Με παίκτες. Έκανε, ναι. Και η Τζέλσι έκανε βιολογικό rotation με τους βασικούς της παίκτες. Τι σημαίνει βιολογικό rotation? Λες ότι δεν έτρεξαν? Λέω ότι. Πιο πολλά χιλιόμετρα έκανα από τον ΠΑΟΚ. Καλά, ο ΠΑΟΚ τι χιλιόμετρα να κάνει με αυτούς τους πλατυπόδες που έχει στα χέρια? Δεν έτρεξε. Δηλαδή. Περπατιστός, ας πούμε, ο Καντέ θα κάνει περισσότερα χιλιόμετρα από τον Τσάκο που τρέχει. Εσύ δηλαδή έβλεπε τον Καντέ χθες να τρέχει, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν τρεις Καντέ στο γήπεδο. Νόμιζα ότι ήταν. Κάποια στιγμή τον έβλεπα στο κόρνερ και στη μεσαία γραμμή, στην επίθεση. Αυτό το τρέξιμο του τζόκινγκ. Του τζόκινγκ, δηλαδή. Τι τζόκινγκ, εγώ σου λέω. Τζόκινγκ κάνανε. Ποιο τζόκινγκ, εγώ σου λέω. Μα τρελάνε. Το καταλαβαίνει. Είδε τον Πέτρο και τον Γουίλ να κάνουν τζόκινγκ. Κάνατε τζόκινγκ, λέω. Μα τρελάνε. Κάνατε εγκληματικά λάθη στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Πού το είδε το μάθε. Είναι άρχομαι να το βλέπω κι εγώ μέσα. Λοιπόν, άκουδο, το είδε το μάθε. Άκουδο. Ποιο έκανε τζόκινγκ. Δεν κάνουμε πέρα. Πε μου, ποιο έκανε τζόκινγκ. Όλα τα χάφτη. Ποια. Όλοι, ποιοι τρει. Ο Καντέ έκανε. Ο Ζορζίνι, ο Μπάκλεϊ. Τι κάναν. Το ότι έχει δει την Τζέλση σε αγώνε. Πώ την έχω δει όλα. Σε όλα την έχω δει. Ένας παίκτης της Chelsea, δύο παίκτες της Chelsea ναι. θέλαν και δεν μπορούσαν. Ας θα βάλω εγώ τώρα. Ο ένας είναι, τον έβαλε στο στόμα, έτσι, ο Αλόνσο είναι ο ένας. Ο Αλόνσο που είναι. Τον έκανε ο Ζαμπά, ο μόνος που είχε τις αχύτητες για να τους πιάσει. Α, τα αυτό, ο μόνος, ναι. Και ο άλλος ήταν αυτός ο Τουσταμπάνης ο Μωράτα. Ο οποίος ναι, δεν, ναι. Ναι, δεν ο και οποίος, έχουν θέμα με τον Μωράτα. Ο οποίος απέναντι στο Τουσταμπάνη το Χατζερίδη δεν κάνει γκολ. Δεν μπόρεσε, όχι. Δεν κάνει γκολ. Είναι του Σταμπάζου Χατσερίδη τώρα για να τα λέμε όλα έξω από τα δω. Γιατί είμαστε τίμοι και οι δύο, έτσι. Επικίνδυνος. Εγώ λέω χθες ότι είχε πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Πάρα πολύ καλές. Εσύ πες ό,τι θέλεις, γιατί μπορεί ο Γιώργος να σου κάνει ντά να πούμε. Όχι, ο ναι. Γιώργος δεν με κάνει καθόλου ντά εμένα. Εγώ βλέπω παιχνίδι. Εσύ είσαι μονόπατος και λες χωρίς να έχει δει ένα παίκτο χαρακτηρίζει. Ρώτα τον παίκτο, ρώτα τον κόσμο τι είναι ο Χατσερίδη. Όχι, για το χθεσινό μα μιλάμε. Δεν λέω ότι είναι γενικά. Εσύ δεν είδε καλές τοποθετήσεις του Χατσερίδη. Σε λέω ότι οι άλλοι κάνουν τζόκινγκ. Ναι. Τζόκινγκ κάνουν οι άλλοι. Και εσύ έχεις βάλει. Για το τζόκινγκ το λες εσύ. Το λέω άμα βγουν 10 κουρατές τώρα ρε, και οι 10 θα σου πούνε πού το είδες το τζόκινγκ. Πρέπει να βγει λίγοι. Ναι, ρε γόρι μου, ναι, εσύ το λες. Εγώ λέω ότι παίζανε στα κόκκινα, το επιβεβαιώνει ο προπονητής τους. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η πιο σοβαρή ομάδα του Σαουζού και πρέπει να την καθαρίσω. Πού το είδες το τζόκινγκ. Αν εξαιρέσω τον άλλο τζόκινγκ. Όταν σου λέω τζόκινγκ, τζόκινγκ. Okay. Τζόκινγκ, τι να σου πω. Εντάξει, εγώ λέω δηλαδή, ότι δεν είδε το μάτς. Εγώ... Άμα μου λες τζόκινγκ, έκανα... πού το είδε το τζόκινγκ. Και εσύ στο τζόκινγκ αυτό, ναι, ναι. Τραβάς τρεις αργούς στο κέντρο. Εδώ μαζί είμαστε, ναι, αλλά δεν έχω άλλους. Ναι, να έχεις. Δεν έχω άλλους, αυτό είναι λάθος. Ναι, να έχεις, τι σε φταίω εγώ άμα δεν έχεις. Αυτό είναι σωστό, ναι, να έχω άλλους. Μου πετάς, μου πετάς. Παρέδεση, παρέδεση. Ναι. Χαρίσεις, εδώ θα μπορούσε να παίξει. Γρήγορος, γρήγορος, δεν θες. Τρία Τζόνι Γουόκερ στην κάτω σκάτω. Άσο να την πίνει, αλλά ένα τέτοιο είδους χαβ δεν έχω σε για τέτοια παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. Για τώρα εσύ μου λες 8 και 4 το πρωί ότι θυμήθηκες το Χαρίση να πούμε. Όχι, εγώ το ξύπνημά σου. Το Χαρίση. Είναι να το κλείνουμε το ράδιο. Το Χαρίση. Το Χαρίση το θυμήθηκα πριν καν το αφήσω να πάει ιδανικό, γιατί λέω ότι θα χρειαστεί ακόμα ένα χαβ με τέτοια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει. Δεν είναι. Δεν τα έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σκυλί γρήγορο. Κλείστε τα κολάδικα και τα μπαρ να έρθει ο Χαρίση στη Θεσσαλονίκη να παίξει. Κακώσει με το Χαρίση. Κακώσει. Εντάξει, επειδή πήγε πια ένα ποτάκι κάποτε στο Μαρκή. Κλείστε τα. Και σώθηκε και ο Φουκαρά ο Πέλκα που μπήκε σε δρόμο του Θεού και του Χριστούλη. Πολύ γενικά. Πέλκα έχει το μυαλό στη θέση του ούτω άλλω γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Λε ότι έχει ρε παιδάκι μου τρει αργού τα χάρτα. Αυτού έχω. Τελείωσε. Για επίπεδο Champions League δεν είναι. Έχει το Βιερίνια που α πούμε ο άνθρωπο στην εικόνα. Στο σκηνοθέτη, δείχνει, ας πούμε, λέει: παιδί μου, βοηθήστε με, κάνετε με ένα μασάζ. Είμαι κουρασμένο. Κουρασμένος, λέει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια, ο οποίος, άμα είσαι στα καλά του, θα τους διαλύσει από εκεί μαζί με τον Ζαμπά, θα τους δημιουργήσει ένα. Ναι, αλλά ποιον θα ζαλίσει, ρε Κωστή, με εκεί με τον Ζαμπά. Ποιοι ήταν οι παίχτες που είχε να μαρκάρει ο Βιερίνια? Ο Αλόνσο ήταν και ο Πέδρο έβγαινε από εκεί. Τι είναι αυτό, ο Αλόνσο και ο Πέδρο. Είναι εθνική Ισπανία και οι δύο, έτσι. Ο Βιερίνια σου λέει: παίχτες άλλο επίπεδο. Δεν είσαι στα καλά του. Έχετε τρεις αργούς στα καφ. Ναι. Εδώ συμφωνούμε, να ξέρεις. Βάζεις τρεις αργούς στα χαφ. Ναι. Ωραία. Και από την άλλη μεριά, αναγκαστικά θα βάλεις τρεις μπροστά. Και... Αυτούς που λέγαμε, ωραία, δεν έβαλε. Ωραία. Το Ζαμπά, τον Μπέλκα και τον Ελκαντουρί. Τον Ελκαντουρί τι τον θες εκεί μέσα. Ήθελες ποιον, τον Λιμιό, εσύ ήθελες εκεί. Ή τον Λιμιό ή τον Ουάρντα. Τον Ελκαντουρί τον χρησιμοποιεί, τον έβαλε τον Ουάρντα, εντάξει. Δηλαδή τον Ελκαντουρί έχεις τρεις αργούς.
σαν να μου λες θέλω να τον βγάλω. Θέλει κάποιον να κρατά την μπάλα. Τι να κρατήσει ο Αλκατουρί την μπάλα. Γι' αυτό τον βάζει μέσα. Για να κρατήσει κάποιον δηλαδή, την μπάλα. Δηλαδή, άμα έχει τρει εκεί και αντί να μου βγάζει το Σακχόφ εκεί, α πούμε, σαν τέταρτο και γελούσε όλο το γήπεδο. Τον άλλαξε γρήγορα, έβαλε τον Μαουρίσιο μετά. Ναι, κακώ έβαλε το Σακχόφ. Τον ταλαιπώρησε. Τον ταλαιπώρησε, βέβαια. Ναι. Το είπαμε και στη μετάδοση αυτό, βέβαια. Εδώ συμφωνούμε. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που είπε ότι έκανε τζόκινγκ η Τσέλσι. Ναι. Τι τζόκινγκ έκανε. Ναι, τζόκινγκ έκανε. Έκανε 20 τελικές, ο Μωράτα έχασε 4 τετατές. Ο Πέδρο έχασε άλλα 2-3 τετατές. Μετάχασε, περπατιστή πήγαινε. Περπατιστή. Δηλαδή έβλεπα ένα slow motion από την Τσέλσι και καλά έκανε. Στο λέω εγώ, έκανε με τους βασικούς βιολογικό rotation. Λες δηλαδή εσύ, λες. Τώρα κάτσε, λες δηλαδή ότι η Τσέλσι έκανε μια σκληρή προπόνηση ενώ στο επόμενο μάτς. Ποια σκληρή προπόνηση? Προπόνηση σου λέει, δεν αυτή... σου λέει ότι έκανε ούτε καν φιλικό σου λέει. Το head and shoulders, πώς το λένε αυτό το σαμπουάν, ναι. Δεν το είδαμε στα ποδητήρια της Τσέλσι. Δεν το είδαμε. Εφού δεν κάναν μπάνιο. Εντάξει, okay. Εγώ πάντως διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Ότι η Τσέλσι είναι πολύ σοβαρά. Ο μόνος που μπορεί να έκανε μπάνιο και να ήταν και στεναχωρεμένος ήταν ο Αλόνσο. Ο οποίος τώρα, ο Ζαμπά. Α, ο Ζαμπά, φίλος σου. Πόσο είπες, του Ζαμπάρη κάζανε κέφαλο που ναι, και κακώς ναι. Το βρίζανε χθες γιατί κάποια στιγμή. Ποί? Θα σου πω. Κάποια στιγμή φίλοι, πάει. Κάνει, την μπάλα, ναι, κάνει μια κούρσα με τον Αλόνσο, τον ταλαιπωρεί τον Αλόνσο. Ναι. Και πάει. Του κάνει δυο σακούλες, να, γυρίζει, να λέμε, ναι. Και γυρίζει πίσω. Εύκολα, εύκολα μπορώ και εγώ που δεν τον πάω ως μυαλό να πω το βλάκα τι γιάνει και τα. Μα πώς το παιδί δεν ακολούθησε κανένα. Δηλαδή είχε μια ταχύτητα ο Ζαμπά και όλοι οι άλλοι ήταν αργοί. Ένα αυτό. Παίζεις με αργό ένα Χατζερίδη, δύο Βαρέλα, τρία Σακχόφ, τέσσερα Βέρμπρουμ. Πού το βρήκες το Βέρμπρουμ? Πέντε Ελκαντουρί και μέσα σε αυτούς πετάς το Ζαμπά πάνω στον Αλόνσο που είναι πολύ καλός παίκτης και δεν έχει στηρίγματα ο Αλόνσο. Μετά τον Μπέλκα. Θες να πουλήσει τον Μπέλκα. Ο Μπέλκα σέντερφορ. Πού το είδες το έργο αυτό? Μόνος του. Ο Πέλκας είναι σέντερφορ. Να παίζει με δεύτερο. Ο Πέλκας και να έπαιξε σέντερφορ ναι. Φέτος σε φιλικό ΠΑΟΚ Θεάουα και τα πήγε εξαιρετικά. Απλά εσύ τώρα ναι. Μου κάνεις μια ανάλυση ναι. Ισοπεδώνοντας την Τσέλσι. Έτσι, για να ρίξεις κάτω τον ΠΑΟΚ. Η Τσέλσι, Κωνσταντίνε μου, είναι η έκτη ακριβότερη ομάδα αυτή τη στιγμή ναι, στην Ευρώπη. Τι άσε, εντάξει. Είναι μια ομάδα που είναι 20 διεθνής. Είναι μια ομάδα που είναι αίτητη στην Αγγλία. Είναι μια ομάδα η οποία χθες έβαλε τα λιγότερα γκολ από την αρχή της σεζόν. Ένα γκολ ενεργητικό για την Τσέλσι είναι το αρνητικό της ρεκόρ. Λοιπόν, δεν πας με τον Ελκαντουρί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί έχεις τρεις αργούς χαφ, δεν μπορεί να βάλεις και τέταρτο αργόν. Για μένα. Σου είπα για ποιο λόγο το. Και όταν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα σαν την Τσέλσι, δεν κάνουμε pressing ψηλά. Πρώτον, κινδυνεύουμε. Δεν έκανε pressing ψηλά. Έκανε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Όταν έσπαγε την μπάλα δεξιά-αριστερά ο Χέπας. Δεν κάνουμε pressing ψηλά σε τέτοια ομάδα. Κινδυνεύουμε αν δεν κάνει τζόκι να μας βάλει μέσα στα δίχτυα. Τώρα μου το γυρίζει αν δεν κάνει τζόκι. Κινδυνεύουμε να μας βάλει μέσα στα δίχτυα. Μα τον έβαλε τον Πάκο στα δίχτυα έτσι έτσι. Δεύτερον, βιολογικά. Τον έβαλε στα δίχτυα, όπως σου λέω. Δεν τον έβαλε. Πώς δεν τον έβαλε. Βιολογικά. 20 τελικές με έκανε. Βιολογικά δεν τραβάς Μαουρίσιο, Σεχό, Βέρμπλουμ, Ελκαντουρί να κάνουν pressing ψηλά. Είναι λάθος. Αυτές τις ομάδες τις αντιμετωπίζεις με σεβασμό. Θες να πάρει κατοχή μπάλα σε αυτή, ας την πάρει. Πίσω από τη σέντρα, κόντρα επίθεση με 4. Έτσι βγαίνω πάνω σε αυτή την ομάδα. Ούτε μπορώ να κάνω κατοχή με αυτούς εδώ, τους χαφ. Αυτή εδώ η χαφ, φίλε Παοξή, που έχεις, που ακούς τώρα στο αυτοκίνητο, ο Βέρμπλουμ, ο Σαχόφ και ο Μαουρίσιο, pressing δεν μπορούμε να κάνουμε. Κατοχή μπάλα δεν μπορούν να κάνουν. Να πατήσει περιοχή ποιο, μόνο Σαχόφ και εκείνο με το κεφάλι. Δεν πατάνε περιοχή. Στον αέρα έχεις μόνο το Σαχόφ. Ταχύτητα δεν έχεις. Κωστή. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό, αγόρι. Χάνεις δύο τελικές έκανε ο Πάκ, βρε αγόρι. Μετά το 80, τι ταχύτητα μου λες. Και πού να κόψει και τι να κάνει. Ρε παιδάκι μου, πάλι στο λέω. Ναι, πάλι μου το λες. Αυτοί κάνανε ένα βιολογικό. Βιολογικό, λες εσύ. Λέω εγώ. Εσύ λες. Rotation. Και εσύ. Και εγώ τι. Και εγώ έκανα επίσης ένα rotation. Τους βοηθάς σε αυτό το βιολογικό rotation βάζοντας 6 αργούς και οι 3 μαζεμένοι στο κέντρο. Αυτούς έχω όμως, δεν έχω άλλους να κάνουμε. Εδώ είμαστε μαζί. Δεν έχω άλλους χαφ, αυτή είναι η χαφ. Αυτή η χαφ που έχεις ανοιχτό budget. You have an open budget. At credit budget. Ανοιχτό budget. Come on. Έχω και τον άλλο να σιγωτάρα που κάθομαι. Αυτοί οι τρεις δεν μπορούν να κάνουν pressing και δεν μπορούν να κάνουν κατοχή μπάλας ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης,
Ούτε με τον Άρη μπορεί να κάνουν αυτοί οι τρεις. Αυτοί οι τρεις. Όχι. Δεν θα κάνουν. Ούτε με τον Άρη μπορεί να κάνουν κατοχή μπάλας. Δηλαδή, το ξαναλέω, χθες ο Πάοκ έπαιζε με την Τζέλσι. Άκου εμένα. Τι να σ' ακούσω, το είδα το μάτς. Ο Μαουρίσιο Σακόφ και ο Βέρμπλουμ παίζουν μια ομάδα πέμπτη, έκτη, το Ατρόμητο. Αυτοί θα κάτσουν να χάσουν. Τον Άρη θα σου πω. Τον Άρη παίζουν. Τον Άρη θα σου πω. Α, τον έχω δει την Τετάρτη. Θα πάρει 55 κατοχή με 45. Αυτή είναι η κατοχή που μπορεί να πάρει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει. Ρε σύρκωση τώρα, πλάκα με κάνει το σιωπή. Πλάκα με κάνει. Μου κάνει μια ανάλυση ότι κάνει τζόκια και μετά μου λε για του αμυντικού του Πάοκ που δεν μπορούν να κάνουν κατοχή. Η Τσέλσι έχει πάρει κατοχή σε όλα τα παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ. Δεν θα πάρει τον Πάοκ. Με τον Βέρμπλουμ και με τον Μαουρίσιο. Λοιπόν, την αφήνει να κάνει την κατοχή. Το έκανα. Να τη δώσει μέτρα. Θα κερδίσει εσύ την μπάλα και θα φύγει με ταχύτητα στην αντεπίδεση. Δεν κάνει κατοχή ούτε πρέσικ με αυτή την ομάδα. Αν το καταλαβαίνουν οι παοξίδες. Γιατί έκανα κατοχή και πρέσικ. Πρέσικ έκανα. Όχι, δεν έκανα. Τρεις παγιδούλες έκανα όταν έσπαγε την μπάλα αριστερά. Πρέσικ σημαίνει ότι ανεβαίνω όλους ψηλά. Περίμενα τη Τσέλσι. Σε πολλά σημεία του παιχνιδιού έκανε πρέσικ ψηλά. Αφού μιλά με τον Βιερίνια, πάρ τον εκτός αέρα ένα τηλέφωνο, ρώτα τον. Με είπε αυτός ο τρελός αυτά τα πράγματα. Όχι, τρελός όχι. Εγώ θέλω να ακούσω την ανάλυση σου. Αλλά αφήνεις μια σημαντική παράμετρο εκτός. Ναι, τι πια. Ότι μου λες ότι η Τσέλσι έκανε τζόκινγκ. Δεν έκανε τζόκινγκ η Τσέλσι. Αυτό σου λέω. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω οπαδική προσέγγιση στα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της ομάδας που κριτικάρω. Δεν πανάνε του αδελφού μου η ομάδα. Σωστό, σωστό. Με τον Τούρκο να πέσει. Και σου λέω ότι έχω ένσταση στο κομμάτι τζόκιν Τσέλσι. Η Τσέλσι κάποια στιγμή νόμιζε ότι έπαιζε PlayStation. Χανόταν η μπάλα και προσωπικά εγώ τώρα θα σου το πω έξω από τα δόντια. Δεν έχω δει καλύτερη ομάδα στην Τούμπα. Έχει δει. Δεν, εσύ έχει δει καλύτερη ομάδα στην Τούμπα. Όχι. Εσύ έχει δει. Ορίστε, μου δίνει την απάντηση. Ναι, αλλά εσύ έχει δει την Τσέλσι και οποιαδήποτε ομάδα με ταχύτητα στα χαφ και μπροστά να παίζει την μπάλα τόσο αργά. Και να γίνονται οι κινήσεις. Κωστή, δηλαδή, με δύο μπαλιές γίνανε στο τέταρτο. Δύο μπαλιές. Μία κίνηση στο χώρο. Εμένα ένα σπάσιμο της μέσης. Ο Μωράτα έβγαινε τέταρτο. Παιδάκι μου, δεν είναι έτσι προσβλητικό. Και έκανε. Όχι, δεν, είναι, δεν προσβλητικό. Είναι προσβλητικό. Να πούμε ότι έκανε αγκαρία η Τσέλσι εχθές. Μα δεν έκανε. Έτσι λες το εσύ. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λέω ο προπονητής. Πράσε τον προπονητή. Γιατί, άμα, κάτσε, ξέρεις εσύ πιο πολύ από τον Σάρι. Πράσε ο Σάρι. Το βρήκαμε, μιλήσαμε. Εγώ θέλω να κάνω τρεις νίκες στα πρώτα μας, λέει, για να προκριθώ. Δεν θέλω να την πατήσω όπως η Τότεναμ. Αυτό μας είπε που αποκλείστηκε. Για δες το ματς Τσέλσι West Ham, τι ταχύτητες, τι εντάσεις θα έχει. Και τι εντάσεις για το μάτς στην Τούμπα. Α, εδώ πας άλλο πράγμα. Ναι. Την ένταση θα τη δώσει και η West Ham που είναι και αυτή ένα ρυθμό πάνω από τον Πάο. Βέβαια. Όταν έχει τους μα αργούς, έχει τους παίχτες όταν έχει παίχνουν. Τους αργούς γιατί να φουλάρει. 1-0. Έχει το Μωράτα που τα χάνει πάνω στο Χατζερίδη. 1-0. Να σου πω και κάτι. Και 1-1 να το έκανες. Ναι. Έτσι όπως έπαιζε η Τσέλσι. Ναι. Και οι δύο πάλι ευχαριστημένοι θα ήταν. Που θα έπρεπε να γίνει το πέναλτι εκεί που δεν σε δίνει. Δεν με δίνει πέναλτι. Okay. Εγώ δεν θέλω να σταθώ όπως ο πέναλτι. Στέκομαι γιατί σου δώσανε πέναλτι ανάποδα. Με την Μπενφίκα, ολόιδια φάση. Τα οποία ήταν αυστηρά και τραβήγματα. Σωστά. Άρα, αφού εσύ τραβάς Χατζερίδη και δίνεις πέναλτι, θα δώσεις και σε μένα. Δίκαιος ο Κωστής εδώ. Άρα και σε κάποια άλλα σφυρίγματα του πειθαρχικού έπαιξε την Τζέλσι τη Τον Αλόνσο το χάρισε κανένα δύο κάρτες. Βεβαίως. Χάρισε μία και στον Βέρμπλουμ τον φίλο σου γιατί δεν προλάβαινε τον Καντέ. Ποιον ήταν εκεί, πού τον Ζορζίνιο. Δεν του προλαβαίνει. Ο Βέρμπλουμ δεν θα προλάβει το Φορτούνι αυτό, θα προλάβει. Πώς θα τον προλάβει. Ναι. Το Βέρμπλουμ τον πήρατε γέρο, απροετοίμαστο και αργό. Ναι. Δηλαδή κάνετε αγορές αργών παίκτων. Ο Πάοκρε είναι μια ομάδα. Εγώ το άκουγα τον κόσμο. Ο κόσμο χθε ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή υπέροχο. Και μετά και το έκανε, 50, πρόσεξε, μετά το 60, πρόσεξε, μετά το 70, μετά το 80. Έκανε και διαχείριση δυνάμεων χθες ο κόσμος, να ξέρεις. Δηλαδή έκανε και αυτό το δικό του παιχνίδι. Κιχ μέχρι να ξεκινήσει το μάτσα. Τίποτα, μηδέν. Τι να πει. Κιχ, περίμενε να ξεκινήσει το μάτσα. Ένα τέτοιο λαό λοιπόν. Ναι. Όπως και δηλαδή ένα λαό ο οποίος είναι παθιασμένος. Δεν του φέρνεις αργούς παίκτες, κύριε Σαββίδη. Δεν φέρνεις αργούς παίκτες σε έναν κόσμο που είναι καυλωμένος, φτιαγμένος. Ταυλωμένος είπες. Βρέασε τώρα. Ναι, θα μας πάρουν από πάνω και αυτό σου λέω. Άκου ναι. Τώρα κύριε Σαββίδη, άμπαλε. Άμπαλε. Άμπαλε Σαββίδη. Αυτό το λαό που έχεις εκεί πέρα δεν ξέρεις να τον εκμεταλλευτείς ούτε πολιτικά ούτε ποδοσφαιρικά. Έχεις επικοινωνιολόγους αθλειωτάτους, μάζεψες εκεί πέρα τους διαιτητές, τους δίνεις τα χαρτζηλίκια κτλ. Αυτό το λαό και, αυτούς τους ρεπόρτερ, τους τρελούς που πάσου βγάλουν το άσπρο μαύρο ότι έτρεχε Φεράρι η Τσέλσι. Δεν έτρεχε. Έτρεχε. Ναι, έτρεχε. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν του φέρνεις Βέρμπλουμ αργό. Δεν του φέρνεις Σάρκοφ αργό. Γρήγορο, θες καντέθεσες εκεί, έτσι. Θες ένα Ζορζίνιο. Βρες γρήγορους, λιγότερο μπαλαδόρους. Να σου πω και το άλλο. Πες με αυτό να κλείσουμε για να πάμε στο break. Ναι. Φέρε λιγότερο μπαλαδόρους. Δηλαδή εσύ έχεις και αργούς. Και δεν είναι και μπαλαδόρι. Να πω ότι ο Βέρμπλουμ ξέρει μπάλα. Μόνο ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο να μόνο, μόνο, δίνει. Μόνο μου αρέσει. Ο Σακόφ ξέρει μπάλα. Δηλαδή τον φέρνεις και άργο παίκτη. Τον φέρνεις και παίκτη ο οποίος είναι και μέτριο στην μπάλα.
Ναι. Αυτά λέω, κύριε Σαββίδη, σε σένα. Για τα χαφ συμφωνούμε, τα έχουμε πει. Είναι, είναι το θέμα. Με ταχύτητα. Λοιπόν, για να μπορέσεις να αναδείξεις και τους μπροστινούς που είναι γρήγορος, ο Ζάμπα, ο Πέλκας, ο Άρτα κτλ. Εάν αυτούς τους αργούς τους έχεις πίσω και μπροστά τους γρήγορους, θα χαλάσεις και το γρήγορο. Πάντως διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δεν είχε γρήγορα χαφ, έτσι. Θα χαλάσεις και το γρήγορο. Πες με ένα χαφ του ΠΑΟΚ γρήγορο τα τελευταία 15 χρόνια. Καλό χαφ. Εγώ τον Τζον Άγκμπε θυμάμαι, έτσι που ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν έχω εγώ απέτηση από το Σαγοράκι και το Βιολίδι να με πάρουν γρήγορο χαφ. Εγώ έχω απέτηση από αυτόν που έχει λεφτά. Αυτά καλοπληρώνονται τα χαφ, να ξέρεις. Φεύγουν πολύ το κασέ. Δεν πληρώνει ο άνθρωπος. Ο γρήγορος, ο ψηλός, ο δυνατός. Πληρώνει, πληρώνει, αλλά πληρώνει για επίπεδα Ελλάδας, όχι για επίπεδα Premier League. Έχεις τσιγκούνι πρόεδρο. Όχι. Σου παίρνει, σου δίνει παίκτες. Δίνει. Γιατί φέρνει αργούς. Ναι. Αυτό είναι ερώτημα στο τμήμα σκάουτινγκ και τον προπονητή. Τι άτους κάνουν. Αυτούς που επιλέγουν. Το τεχνικό διευθυντή μάλλον. Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ εκάστοτε δαγκώνει το Σαββίδι. Λοιπόν, η Wit Vision σας φέρνει, φίλες και φίλοι, την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wit Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα αρέσει και σε σένα και σε όλη την οικογένεια, φίλε, εκεί απ' έξω. Διάσημο πρωτότυπο περιεχόμενο του Netflix, όπως πρωτότυπες σειρές με το Stranger Things, το Narcos, η τέλεια ληστεία, το Στέμα και πολλά άλλα, αλλά ακόμα. Θα σας δίνω Πέγκι Ζήνα σήμερα σιγουράκι στο Θέατρο Βεργίνα. Θα πάμε Παρασκευή και Σάββατο, τελευταίες δύο παραστάσεις. Βρείτε από τώρα εισιτήρια λοιπόν στο καζίνο, στα καταστήματα Public ή στο Ticket Services. Η τιμή ξεκινάει από 20 ευρώ και εννοείται θα ακούσουμε όλα τα μεγάλα άσματα της Πέγκης. Ενώ θα κάνει και ένα μίνι αφιέρωμα σε τραγούδια του Γιάννη Ισπανού. Σωστό live λοιπόν σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα με Πέγκι Ζήνα. Ο Κωστής απάντησε σε πολλά μηνύματα γιατί είπαμε δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Είπε ο άνθρωπος είναι πεντακάθαρο πέναντι. Τι ρωτάνε. Ρώτα τον Κωστή που μας τα λέει έτσι, λέει ήταν πέναντι ή όχι. Φυσικά ήταν πέναντι. Και ήρθαν 3-4 μαζεμένα. Εφόσον η UEFA λέει τα τραβήγματα είναι πέναντι, όλα είναι πέναντι. Και σωστά. Κακό και κάρτα είναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ γι' αυτό γουστάρω τον Παοξή. Σήμερα δεν μιλάει κανένας για το πέναντι. Τι μιλάει, ρε. Γιατί είδαμε μια πολύ ανώτερη ομάδα. Ναι, τι να πούμε, ρε Κωστή. Εντάξει, όμως. Τι να πούμε. Ναι, αλλά ναι. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία γιατί μου απαγορεύει σε μένα να πούμε η κακή ομάδα. Ναι. Στην μπάλα επάνω. Α, ναι, ναι. Μου το απαγορεύει. Σωστό. Ακόμα του σκάου του Παοξίδες που είναι 50 χρονών, σωστό, μια ερώτηση. Τώρα. Ναι. Έχουν δει ΠΑΟΚ Νάπολη στο πρώτο 30 λεπτό 17 κόρτερο ΠΑΟΚ. Ναι. Την ομάδα του Μαραντόνα. Ναι. Πεκταράδες δεν είχε και αυτή η ομάδα. Είχε. Είχε πεκταράδες. Είχε Μαραντόνα, Λεμάου, Καρέκα. Ναι. Ήταν το πρώτο μάτς που άρχισα και εγώ να παθιάζομαι ναι. πολύ στο ΠΑΟΚ Νάπολη. Πες μου τώρα, πιο άχητη ομάδα από τη χθεσινή που έβγαλε ο Λουτσέσκου με το Σαββίδι έχουν δει στην Ευρώπη. Πιο άχητη τι ομάδα. Τι ήθελες να παίξει όπως με την Μπενφίκα να φάσετε τράμπαλο. Όχι, δεν θέλω να παίξει. Γιατί το είδαμε και το αλλά, σε πάω στα ίσα, σε πακώσω σε ένα γίγαντα. Λέτε για το Μελισανίδη Τσιγκουναρά, ναι. ο οποίος είναι Τσιγκουναράς ναι. και τι παίκτες έχει κτλ. Ενώ εσάς που είναι άπλα. Αλλά ο Μελισανίδης θες, κοίταξε, θα ναι. κάνεις τη σύγκριση ναι. στο ΑΕΚ Μπάγκερν. Ναι, περίμενε. Γιατί χθες η ΑΕΚ έπαιζε με μια ομάδα κατώτερο επίπεδο, έτσι. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Η Μπάγκερ δεν έκανε τζόκινγκ σαν την. Τζόκινγκ, επιμένεις. Λοιπόν, γιατί η Μπάγκερν. Στη Γερμανία θα το πάρει με 35 βαθμούς διαφορά. Ενώ ο άλλος έχει. Θα το πάσω ότι συνεπρέπει έχω ανταγωνισμό. Ενώ ο άλλος σου λέει τη West Ham. Σωστό επιχείρημα. Λοιπόν. Επιχείρημα. Εγώ διαφωνώ για τον Τζόκιν. Και άκου τώρα τι είχαμε. Ρωτάω τους Παοξίδες λοιπόν. Πιο άχητη ομάδα γιατί εγώ δεν λέω να πας να παίξεις τα ίση, αλλά σε ρωτάω. Δεν μπορείς να πας. Ο ένας είναι Τσιγκουναράς ναι. και πήρε αυτούς που πήρε. Εγώ ρωτάω σένα. Ο άλλος που ναι. είναι άπλας. Ναι. Θα πήγαινε στο Champions League με τον Σαχόφ και τον Βέρμπλου. Κακές επιλογές ο άπλας. Καλύτερα που δεν πήγες. Ναι. Δεν μου λες. Εγώ παρακολουθώ από το 85 και μετά. Ναι. Είτε ο παδός είτε ο δημοσιογράφος. Αθηναϊκός Manchester United είδες. Άμα ρωτήσει ένα παδό του Αθηναϊκού. Άλλο ποδόσφαιρο τότε Κωστή. Ναι, εντάξει, με το άλλες ταχύτητες, ναι. άλλη δύναμη, άλλη ταχυδύναμη, άλλα συστήματα, άλλο ποδόσφαιρο. Βρεοτζαλακώστας που ήταν να πούμε εργάτης βρε, του τότε, Δήμου. Τότε με λίγο ξύλο, με λίγο τέτοιο περνούσε. Δεν παίζανε τέτοιο ποδόσφαιρο. Άλλο ποδόσφαιρο. Ο Τζαλακώστας, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Δήμου, να πούμε Βίρονα. Θυμάσαι άλλο παίκτη του Αθηναϊκού τότε. Δεν θυμάμαι ο Τζαλακώστας. Μπούζουκας. Ο Τζαλακώστας λοιπόν με το Σαργκάνι 42 χρονών ναι. αντιμετώπισαν τη United πιο αντρίκια. Πιο όμορφα. Μα ήταν αντρίκιο τότε το άθλημα εντελώς, τώρα έχει ξεφύγει. Έχει τώρα πάει άλλα level. Αυτό τον αγριόφλωρο. Εγώ σε κάνω ερώτημα τώρα, εσύ μου τα λες. Έχεις δει καλύτερη ομάδα. Με αυτό λέμε. Τον αγριόφλωρο, το Βέρμπλουμ, τον πήρατε 32 χρόνια. Αγριόφλωρο. Τον αγριόφλωρο αυτό. Είναι και άγρος αλλά και φλωρός. Αγριόφλωρο. Ναι. Σαν τον Καρυπίδη
που είναι μπούφος αετός. Ναι. Έχω κλάψει. Ρε μπούφε Καρυπίδης αετός. Ναι. Πώς κατάβρεσε σε τρεις λέξεις να το πεις και μπούφο και αετό. Μα είδα. Είναι αγριόφλωρος ο Όλης. Αυτό τον αγριόφλωρο σας το φέρανε 32 χρονών με τη γυναίκα του εκεί. Τσίτσιδι από κάτω. Ακόμα είναι με το κοντό πίσω, το παντελόνι. Πίσω σε φυσική, κατάσταση. Είναι στη φυσική κατάσταση. Λοιπόν, άκουσε λίγο κάτι τώρα, μια που μιλάμε για μπαλίτσα. Πόσο αμπαλίστε εδώ που στη Θεσσαλονίκη, ρε αμπαλίτσα. Τεχνικοί διευθυντές, άστονα. Άντε, μπράβο να πούμε. Άγιαξ ΑΕΚ. Άκου λίγο τώρα για να δεις ότι το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει. Κάποιες άλλες ομάδες είναι πολύ μπροστά. Ναι. Λοιπόν, Άγιαξ ΑΕΚ, 18-4 τελικές. Ναι. 62-38 κατοχή μπάλας. 553 πάσες, 218 η ΑΕΚ. ΑΕΚ στην Ευρώπη. ΠΑΟΚ Τσέλσι. Τρεις τελικές ο ΠΑΟΚ, 21 η Τσέλσι. Μάλιστα. 34-66 κατοχή. Ναι. 230 ο ΠΑΟΚ, 560 η Τσέλσι. Ολυμπιακός Μπέτης. Ναι. 9-12 τελικές ο Ολυμπιακός έκανε περισσότερες γιατί έπαιζε και τόσο ένας με ομάδα που μπορούσε να την κοιτάξει. Έχει το φετφασίδι που δεν 31-69 η κατοχή. Ναι. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Ναι, ναι. Και έκανε η Μπέτης 680 πάσες και ο Ολυμπιακός 190. Αυτό με τις πάσες. Εδώ τώρα να το αναλύσουμε. Αυτό με τις πάσες και την κατοχή εμένα είναι για τα σκουπίδια. Όταν έχω γρήγορους παίκτες με ταχύτητα, δεν χρειάζεται να οργανώσω από πίσω και να κάνω και να ράνω. Κάνω άμυνα στο κέντρο και πιο πίσω από το κέντρο, λίγο, και φεύγω σε ευνηδιασμούς. Ποιος είναι αργός, στέλνω το γρήγορο εκεί. Με τακτική. Πάρτε το βίντεο του Dortmund PAOK, PAOK Dortmund. Ξέρω πόσο είχε γίνει και το μάτς. Μία τελική έκανε ο ΠΑΟΚ. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Τι κατοχή είχε η Ντόρτμουντ? 70-30. Λοιπόν, μία τελική. Πόσες πάσεις είχε η Ντόρτμουντ? 700 με 150 με 200. Σου λέω είχε τώρα μία τελική. Μία αυτή. Γιατί βάλαμε τον κόλ και γεια σας. Δεν κάναμε άλλη. Η προσέγγιση που είχατε. Όχι. Με συγχωρείτε. Ήμασταν τυχεροί. Είχαμε ένα λαρακό από εδώ μέχρι την ασφαλεία. Όταν πήγατε μέσα στον Ντόρτμουντ, ναι, και βγάλατε αυτό τον περιπατητή, να πούμε τον Σνομπαδόρο, τον Μπαρμπάντοφ. Και παίξατε μπροστά με τον Ροντρίγκες γρήγορο. Και με τον Μακ. Και με το που έβαλε Μακ τον γκολ. Μία φορά όμως είχα συνέβη. Ναι, εσύ μου λες ναι, αλλά μία φορά έγινε. Εσύ, πήγες, απλά μπήκε τον γκολ. Βγήκε 3-2, 4-4, 3-3. Τώρα, άμα έγινε η τελική, δεν έγινε. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ είδα ότι. Δεν έκανε έβγαλες, τελικές, ο Πάο. Έβγαλε αντεπιθέσεις με προϋποθέσεις. Εκεί. Μία. Και εδώ. Μία. Και εδώ. Ναι. Η φάση του γκολ είναι μια τρομερή κάθε την παλιά. Έτσι θυμάσαι. Αντιμετωπίζονται παγκοσμίως ναι, οι μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Την Dortmund εκεί, ναι, με μία τελική δεν την έβαλα γκολ στην κόντρα. Ναι. Έχει βγει μια τρομερή διαγώνια, ναι, πάσα δεν θυμάμαι ποια είναι. Ρε, και βγαίνω μάχη τέτα τέτα. Η φιλοσοφία ποια είναι. Ναι. Η μεγάλη ομάδα την αντιμετωπίζω με σεβασμό. Δεν τραβάω την ομάδα μου από το κέντρο και μπροστά να πρεσάρω τον Πέντρο και τον Μωράτα. Ναι, εν τέλει. Βλάχο μου, Λουτσέσκο, βλάχο. Τώρα. Βλάχο. Εσύ πώς θα την αντιμετώπιζε. Εν τέλει, πώς θα κατέβαζε την ομάδα. Τι εγώ πώς θα κατέβαζε. Ναι, θα κατέβαινε να φας ξύλο ή θα κατέβαινε μουλοχτά να φάω λιγότερο δυνατό ξύλο. Το μουλοχτά σημαίνει. Ναι. Κάθομαι στα αυγά μου. Κάθομαι. Και φεύγω στην κόντρα. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες γρήγορους. Έχει. Πόσους? Τέσσερις. Έχει Λιμιό γρήγορο. Ένας. Ζαμπά έχει γρήγορο. Δύο. Πέλκα έχει γρήγορο. Τρεις. Γουάρντα έχει γρήγορο. Έπαιξαν. Ναι. Δεν έπαιξαν και αυτοί. Όλοι δεν έπαιξαν. Ναι. Απλά ίσως αυτό που θέλει να πει είναι ότι δεν ήθελε τον Μπέλκα εκεί, δεν ήθελε να τον. Να και κάτι άλλο. Ναι. Πάρε τηλέφωνο τον Μαλεζά και πες του: ναι. Νιώθεις αδικημένος που δεν παίζεις εσύ και παίζεις αυτό το κρέας ο Χατζερίδη. Το μιλήσουμε το με το σέντερ. Ρώτα ένα Αριανό. Ποιος είναι καλύτερος σέντερ μπακ, ο Δελιζίσης για ο Χατζερίδη. Ρωτήστε. Ρωτήστε. Πάρε ένα προπονητή, πάρε τον Βοσνιάδη, πάρε τον Παντελίδη και πες. Το Χατζερίδη ήθελε το Μαλεζά ή το Δελιζή στην ομάδα. Με Μπερμπάτοφ είχε παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Γι' αυτό σου λέω. Με Μπερμπάτοφ στην κορυφή μα. Και όταν τον έκανε αλλαγή αυτό το βαδίστη. Και στι τέργε είχαμε Ροντρίγκε και Μιστακίδη που δεν είναι γρήγορο. Γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ τον κολ δεν το έβαλε στην κόντρα εκεί. Ναι. Ο Μιστακίδη όταν του δώσει χώρο είναι γρήγορο. Ανέκρηκτο είναι. Και ο Μιστακίδη είναι αυτό που βγάλει την μπάσα. Για να βάλει τον κολ. Ο Μιστακίδη άμα κάνει 30 μέτρα είναι γρήγορο. 40 μέτρα είναι γρήγορο. 10 μέτρα, μισό λεπτό. 10 μέτρα είναι αργό. Κατάλαβε τι είναι ο Μιστακίδης. Βρε, ξέρω το Μιστακίδη, δεν ξέρω τι είναι ο Μιστακίδης. Δεν αυτοί, έχει θέση ακόμα. Όλοι αυτοί οι άμπαλοι στην μπάλα που ψάχνουν να το βρουν θέση είναι οχτάρι δεξί ή αριστερό σε 4-3-3 με εξάρι καθαρό. Άντε μπράβο τώρα. Τεράστια διαφορά λέει, δεν μπορούσαμε λέει, ό,τι και αν γινότανε. Ναι. Είναι άλλο επίπεδο η ομάδα. Ήθελα να ευχαριστώ τον Σάρι που έκανε βιολογικό rotation. Ο Σάρι, ναι, να τον πω ευχαριστώ που κατέβασε τους 11 πρωτοκλασσάτους. Και περπάταγαν. Θα τον έλεγα περπάταγαν. Εάν μου βάζε τον Καμπαγέρο, μου βάζε Λόφτου Τσίκ, μου βάζε κάποιους παγκίτες. Χειρότερα θα ήταν. Αχειρότερα γιατί οι παγκίτες θα τρέχαν για να δείξουν. Μην είσαι κορόιδος. Γκολ με την Dortmund λέει. Χειρότερα θα ήταν. Γιατί ο παγκίτης σου λέει θέλω να δείξω. Φουλ στο ρυθμό ο παγκίτης. Καλύτερα που παίξαν οι βασικοί και περπατάγανε σνόμπ.
Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Με την Dortmund λέει στατικοί ήμασταν, να ξέρετε. Λέει το γκολ δεν μπήκε ποτέ στην κόντρα. Μπήκε σε φάση που είχε ο ΠΑΟ κατοχή και γύρισε την μπάλα. Τι αντιμετωπίζει την Dortmund. Πρέπει τυχεροί ήμασταν σε εκείνο το μάτς. Καθαρά τύχη. Μία τελική έκανε, έβαλα γκολ. Και χθες τυχερός ήσουν. Ήμουνα. Ο Μωράτα τα έστελνε άλλο. Φυσικά και ήμουνα, ναι. Το μάτς ήταν για 0-5, γι' αυτό και έσκασαν οι αεξίδες και οι Αριανείς. Δεν φάγαμε 5. Και ο Πασχαλάκης, ο οποίος δεν τραβούσε στις εξόδους, έκανε μεγάλες αποκρούσεις χαμηλά. Άλλη ανάλυση για Πασχαλάκη. Είναι άλλη ανάλυση. Σήμερα είναι. Δικάζεται ο Πασχαλάκης. Να μάθουμε αν θα τιμωρηθεί ή όχι. Αυτά που λέγαμε τη Δευτέρα. Ετοιμάστε τα μαντήλια. Αυτό γκολ δεν θα ετοιμάσουμε. Ετοιμάστε τα μαντήλια τώρα. Γιατί ο Μυραλάς. Σαν ακούω τον Μπούζο. Το Μυραλάς όμως, κοιτάξτε, προσέξτε. Κοιτάξτε, σαν το Σκαλκέα. Το θυμάστε το Σκαλκέα. Όχι. Ο Σκαλκέας ήταν γραφείο τύπου του ιατρικού αυτού. Όχι. Όταν ψόφαγε ο Παπανδρέου, έβγαινε και έλεγε. Κοιτάξτε. Ο Σκαλκέας. Σκαλκέας. Α, όχι, νόμιζα Φατσέας. Ναι. Άκου και τον Μπούζο τώρα που θα τιμωρηθεί ο Πασχαλάκης. Προσέξτε. Κοιτάξτε. Πρέπει να τιμωρηθεί ο Πασχαλάκης. Ο Μυραλάς το ίδιο πράγμα δεν. Δεν έχει δίκιο. Κάνουν το ίδιο πράγμα δύο άνθρωποι. Ναι. Ο ένας τιμωρείται, ο άλλος όχι. Δεν έχει δίκιο να φωνάξει. Ετοιμάζω το κλάμα. Δηλαδή. Α, λες τι θα γίνει στην εκπομπή. Τζόρτζιο Μπούζο. Πώς θα κλαίτε, αυτό λέω. Τζόρτζιο Μπούζο, εσένα. Ο Μυραλάς που έκανε χειρονομία στο λαό του ΠΑΟΚ. Έμεινα τιμώρητο. Πάντως τώρα που ακούω το χαλί το από κάτω είναι πολύ δυνατό. Δίνει τρομερό ρυθμό. Πραγματικά δίνει τρομερό ρυθμό το χαλί του. Έτσι είναι κλάσικ. Πώς λέμε αθλητική Κυριακή. Άκου το, τα από κάτω δεν ακούς. Κάνε λίγο Μπούζο τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, όχι, πάμε. Wow. Wow. Καλημέρα Μαράκι. Το Μαράκι είναι 55 χρονών. Καλημέρα Σοφία. Έχει σταματήσει η περίοδος της Σοφίας 4 χρόνια. Wow. Προσέξτε. Την ίδια συμπεριφορά την έχει κάνει ο Μυραλάς στην Τούμπα. Ναι, ναι. Η ίδια συμπεριφορά ο Πασχαλάκης στην Κρήτη. Ο αθλητικός εισαγγελέας καλεί τον Πασχαλάκη και αφήνει τον Μυραλάς. Σκάνδαλο! Wow. Σκάνδαλο! Σκάνδαλο! Wow. Λοιπόν, εγώ πάντως. Να το χαλί, είναι δυνατό, είναι πολύ δυνατό. Θες να το κλέψουμε, θα κάνουμε έτσι ραδιοπειρατεία. Θα μας κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Είναι σήμα μέτρα, κατά ναι, τεθέν ναι. Και είναι πολύ δυνατό. Έτσι. Φεύγουμε από τον Τζόρτζιο Μπούζο, να είναι καλά. Το λέω τώρα, εγώ δηλαδή μόλις τώρα. Με τα δίκια του όμως. Ναι. Με τα δίκια του. Λοιπόν, δίνουμε ένα στήριο και θα πρέπει να πάμε και στο αύριο σιγά-σιγά. Τι δίνεις? Εισιτήριο για ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτό είναι το μάτσο 20, τα λέγαμε. Να τη γλιτώσει όσο να το ξόβαλτζα ο ΠΑΟΚ χθες. Δεν γινόταν να του πάρει αυτού. Δεν γινόταν. Την άκρη θα την πάρει. Την άκρη θα την πάρω. Έτσι λέω. Δίνουμε πάντως ένα εισιτήριο. Ένα 0 θα την πάρει. Ένα 0. Ναι. Άμα είναι πέναντι. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν μετράμε το, και το πέναντι έξω από την περιοχή. Ένα 0 θα μείνει. Θα κρατηθεί. Θα την πάρει από το αεροδρόμιο. Ναι. Λοιπόν, δίνουμε ένα εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ από τώρα μέχρι και τις 10 παρα 5. Στέλνετε ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-344. Το ξαναλέω για ένα εισιτήριο του αγώνα ΠΑΟΚ. Καλημέρα παιδιά, δεν μπορούσαμε χθες. Η ομάδα λέει ήταν λάθος στημένη. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν καλά. Μόνο που το σώζει γιατί την Κυριακή έχουμε ΑΕΚ. Τον δικαιολογώ για το ρωτέισον. Η σκέψη του να βάλει τρίτο χαφ. Ναι. Δεν ήταν κακή. Όχι. Απλά δεν είχε τα εργαλεία. Α, το εργαλείο του. Ναι. Είναι του νταμπάνικο. Ναι. Δηλαδή το να χωρέσω πολλά χαφ στο κέντρο. Το λάθος του ήταν ότι πήγε να πρεσάρει πολλές φορές με αυτά τα χαφ σε χώρους που απαγορεύεται μια μεγάλη ομάδα να την πρεσάρεις. Γιατί μπορεί με τρεις πάσεις να σου βγει με αργό center back να σου πει. Ναι, δεν βγήκε ναι, μόνο τα τρεις φορές. Ναι, εγώ τρόμαξα και λέω παιδιά, γυρίσω όλοι πίσω. Βγήκε σαν το Κόρντομπα που βγαίνω εγώ στο περιφερειακό. Ωραία, τρόμαξα, σε λέω, ναι. Δεν βγήκε σαν το GTI το golf, βγήκε ναι. Σε αυτούς τους ρυθμούς δηλαδή. Ναι. Κατάλαβε. Τώρα αυτοί που μας ακούνε που έχουν κάνει και στίβο και τέτοια και καλημέρα Βούλα. Λοιπόν, καλημέρα Βούλα, ναι, καλημέρα. Καταλαβαίνουν το έργο να πούμε. Το πέναντι, η απάντηση ο Κωστής αν είναι ή όχι. Καθαρό και καθαρό. Καθαρό και έπρεπε να το δώσει. Και αν γινόταν εκεί το 1-1, τι γίνεται, Κωστή. Θα έλυγε ένα-1. Λες να έλυγε ένα-1. Θα έπιανα το 1-1 που έπαιξε εγώ στο προπονητή. Θα το έπιανε και ο Σάρι θα ήταν τρελαμένο. Λοιπόν, πάει ευχαριστημένο. Σου λέει δεν έχασα, του πάρω στην Τζέλση. Θα περάσω. Το σεβάς και τον πάω και μα το έδειξε και συνέδευση τύπο Σάρι. Εκτός από την εδεκάδα που κατέβασε, και στις δηλώσεις που είπε ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ο Σάρι με του βασικού δεν αναγκάστηκε να φουλάρει. Και είναι ευχαριστημένος βιολογικά, όπως και ο ΠΑΟΚ είναι ευχαριστημένος βιολογικά, γιατί έχει ξεκουράσει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές εν ώψη ΑΕΚ. Λιμνιό, Κάνιας, Κρέσπο, Μάτος, Πρίγιοβιτς, τον έβαλε 20 λεπτά. Το Βιερίνια με την ΑΕΚ και ένα θετικό ακόμα, μ' άρεσε πολύ ο Μπάκο Τόσκα. Α, μπράβο, λίγο να πάμε εκεί. Εδώ σηκώνει κουβέντα γιατί η Τσέλσι πραγματικά μάρεσε, είναι ομάδα άλλου επίπεδου. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τόσκα. Ναι. Χωρίς να έχει παιχνίδια. Κανονικό μπακ.
είναι back, καλά σωματικά δεν προσόντα. Δεν έχασε κανένα παίχτη καμία στιγμή. Ψηλά είναι καλός, δεν έχει τα ανεβάσματα και τα ποιοτικά που θα έχει ο Βιερίνια. Σωστά. Ναι. Αλλά είναι καλύτερος ανασταλτικά. Αλλά ας πούμε στο Καραϊσκάκι, για παράδειγμα, μπορώ να τον βάλω εγώ εκεί και να βάλω το Βιερίνια αριστερά. Μπροστά. Ως εξτρέμ. Ως εξτρέμ. Να παίξουν αυτοί μαζί την πάντα. Να παίξουν τη διάδα αυτή. Ναι, ναι. Σαν δύο... Για τον Τόσκα θα σε ρωτήσω, ναι. Γιατί εμένα μου άρεσε. Πάσα στην ΑΕΚ, μ' άρεσε. Και εμένα μ' άρεσε. Αυτή είναι καλή μεταγραφή, φαίνεται. Φαίνεται, είναι δανεικός αυτός. Δεν με νοιάζει εμένα. Ναι. Εγώ ξέρω ότι είναι, εμένα με νοιάζει τι είναι. Εγώ θέλω στον ΠΑΟ και σε οποιαδήποτε ομάδα. Κανονικούς παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μ' αρέσουν οι τουρίστες τύπου Βέρμπλουμ. Ο Τόσκας κανονικότατος μπακ. Δεν θα τον ξεκινήσω όμως, γιατί αυτά καταλάβαμε από όσα το ρωτήσαμε χθες τον Λουτσέσκο. Ο οποίος είπε: πάντως ο Βιερίνια, δεν θα τον αλλάξω, Βιερίνια λέει, αμέσως από την ημερσινά. Ο Βιερίνια μοιάζει αυτή τη στιγμή. Αυτοί που κάνουν τα χόρτα που τα κουρεύουν, πώς είναι αυτοί που τους πληρώνει τους Κυπουρούς. Εγώ πληρώνω, έχω Παύλη, έχω. Ναι. Ο Κυπουρός, ρε παιδί μου, ναι. Του Τερλίκα ο Κυπουρός. Α, μπράβο, έφυγε, ναι. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας, ναι. Τον έχεις δει τον Νικόλα μετά. Τον έχω δει, πώς θα το κάνεις. Περπάτημα. Όχι, έτοιμος να πέσει. Ερείπιο, ναι. Ερείπιο, και τα πονάει και η μέση. Ναι, ναι. Τον πάει στην ανάταξη ο Τερλίκας κτλ. Έτσι δείχνει του κουρασμένου. Ναι. Τη μάπα του είναι κουρασμένο γιατί βγάλαν ζώρικο καλοκαίρι, σου ξαναλέω. Έχει βγάλει και ζώρικη χρονιά ο Βιερίνια πέρσι. Δηλαδή. Και 32-33, κάτσε δεν τον. Καλά έκανε και πήρε τον Τόσκα σε κάποια μάτς. Πρέπει να τον δώσει ανάσες. Δηλαδή, με τον Άρη θα βάλει τον Τόσκα αριστερό μπακ. 100%. Άστον τον Βιερίνια έξω. 100%. Θα βάλει τον Κίτσιο δεξί μπακ. Άστον Μάτος έξω. 100%. Τον Κίτσιο τι τον πήρε. Βάλε και τον Μαλεζά πίσω μαζί με τον Μαρέλα και τελείωσε η ιστορία. Ο Μαλεζά αδικείται που δεν παίζει βασικό και παίζει αυτό ο τάγαρο. Το όρθιο χιλιόμετρο. Απαπα. Ο Δελιζήση. Κλάσσα ανώτερο. 100%. Ναι. Στο λέω εγώ. Κωστή, ναι. Τα λέγαμε στον φίλο μας τον Γιωργάκη το Σαββίδη. Ότι αυτόν τον παίχτη δεν τον κολλάει. Αυτός ήθελε να τον πάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Παιδάκι μου, ας του παίρνει ο κύριος Ιβάν. Τι μια Φεράρι να παίζει. Έχει και Φεράρι, ναι. Δεν ξέρει τι. Τι θέλει να παίζει. Ήθελε το Χατζηρίδη. Θέλει να παίζει με το Χατζηρίδη. Πήγε να τον δει στην Ισπανία, να τον κλείσει, να τον κάνει. Ήθελε, ήταν ταυλωμένο. Ξέρει μπάλα, ο Γιώργος. Ξέρει. 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 Ξέρει ότι ξέρει. Ξέρει, αλλά κάποιου παίκτε, δηλαδή πε τον μην παίρνει αργού. Ναι. Δηλαδή, άμα σε φυλάνε οι γορίλε που σε φυλάνε. Άμα γίνει καμιά μανούρα αργός θα ο γορίλας, θα τον πιάσει τον άλλο τον τζακίσει. Σωστά. Δεν σωστά. Πας αργός μπράβος, όχι. Αργό αμάξι, όχι. Όχι. Τι παίρνεις αργός σήμερα. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο αργά τελειώνουμε τις δουλειές μας. Ναι. Έτσι. Ναι. Το φαΐ και το σεξ ναι. Δεν κάνεις αργά. Αργά αυτά. Λέ, ναι. Αργά, ναι. Αργά. Τα άλλα τι πρέπει να κάνεις γλίγορα. Γρήγορα όλα αναγκαστικά. Όχι γρήγορα. Στην Τούμπα το λέμε. Γλίγορα. Λοιπόν, Ζαμπά έχουμε σήμερα από το σέλιδο. Καλά κάνανε. Έξυπνο πρωτοσέλιδο. Έξυπνο πρωτοσέλιδο, δεν σέκεται στο λαό και στον κόσμο. Έτσι, μ' άρεσε. Θα έπρεπε χθες. Θα έπρεπε, λες εσύ. Φορμαρισμένη Τούμπα. Γιατί εγώ. Σ' ακούει η Τούμπα και τρελάθηκε με αυτά που έλεγε στον κόσμο. Εγώ του κόλλησα και του λέω αφήστε τι τρελάθηκε και με πιάζω μέσα. Το κουμπαράκι περνούσε λίγο από έξω την τέσσερα. Το κουμπαράκι σου. Ακουμπαράκι. Να δει εδώ να δει άμα φωνάζει μαγειρεμό. Χθε η Τούμπα είχε φόρμα μεγάλη. Ήταν δυνατή, ναι. Πήγε να βοηθήσει την ομάδα, να τη δώσει ρυθμό. Αυτό δηλαδή... Ξέρεις τι κατάλαβε ο παδός σου ΠΑΟΚ. Ναι, ότι αυτή μπορείς. Η ομάδα δεν μπορεί να την παίξει. Και τώρα θα πρέπει να. Ακριβώς. Τώρα ξέρεις το τραγούδι, ναι. 90 λεπτά σου λέει δεν γίνεται. Τέτοια τούμπα θέλω εγώ. Ναι, όχι, καλή. Στο 15ο λεπτό δεν τραβάει η ομάδα. Και πανώ όλο το γήπεδο και τα καπνογόνα θα πληρώσουμε και το πρόστιμο. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν μου λες το πρόστιμο θα το πληρώσετε για το παρό με τη Μακεδονία που έλεγε στα ξένα. Όχι, με τη Μακεδονία το έχουμε διαρκώς. Νομίζω πληρώνουμε κάθε. Σε κάθε παιχνίδι πληρώνουμε δεν μια ταρήφα. Λέει η UEFA πολιτικό μήνυμα πληρώνουμε. Το πληρώνει. Το πρόστιμο πάω σε κάθε παιχνίδι. Το πληρώνει. Δεν έχουμε θέμα. Δεν σε νοιάζει. Είναι το... Φυσικά, και δεν απλακή, φυσικά και δεν με νοιάζει. Αφού δεν νοιάζει τον ιδιοκτήτη. Εμένα μου αρέσει που το βλέπω. Είναι κάτι το οποίο είναι σε κόντρα. Δηλαδή, από τη μια έχει στη θύρα 5 ολόκληρο παλό για τη Μακεδονία και όταν ήρθε ο άλλος να δώσει το γήπεδο στον ΠΑΟΚ, τον κάνατε magic life. Είναι λογικό. Ναι, χιλιάδες κόσμος, πάρα πολλούς κόσμος, ναι. Διαφορετικές απόψεις, ναι. Είναι λογικό. Ναι. Δεν είναι 3 άτομα ΠΑΟΚ, 5-10. Ναι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, ναι. Πεπιθήσεις. Πιστεύω, είναι λογικό. Πήγω στη Βαβέλη Τούμπα. Παντού ναι. Πήγω στη Βαβέλη. Εκεί παντού. Πιο πολύ, παντού. Πιο πολύ, ναι. Για την Τσέλσι, μου λένε, αν η Τσέλσι είχε ένα τεράστιο φόρ μπροστά, θα μπορούσε να είναι άνετα η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Εντάξει, όλες οι ομάδες, αν είχαμε εκεί και αν είχαμε εκεί, όλες οι ομάδες. Πάντως και οι δημοσιογράφοι της Τσέλσι εκεί στάθηκαν. Σομοράτα. Και προσπαθούσαν να το δικαιολογήσει ο Σάρι ότι έκανε τελικές. Ας βρει αυτός μόνος τον κόλλη. Ο Ζηρού θα βγει, θα βγάλει άκρη. Δεν ξέρω αν θα βγάλει. Και χθες βέβαια έλειπε και ο Αζάρ. Δηλαδή φαντάζομαι είχε και Αζάρ μέσα. Εγώ κάποια στιγμή ένιωσα ότι αν ήμουν θεατής του παιχνιδιού θα έδινα άλλα 20 ευρώ να κάτσω να τους δω άλλα 90 λεπτά. Πάντως ο Πασχαλάκης κράτησε το σκορ στα χαμηλά επίπεδα. Σωστό. Αλλά τρεις εξόδους που είδα δεν μ' άρεσε. Μεσολογγίου και βάλε. Και είναι στο δεύτερο δοκάρι.
Όχι στο δοκάρι. Εξήγησε το μου λίγο. Είναι δυνατόν να βγαίνει τερματοφύλακα δύο φορέ και να μην βρίσκει καθόλου την μπάλα σε κόρνε. Καθόλου δεν την βρήκε. Δεν την βρήκε. Και το γκολ που τρώει εδώ το 2-1 στο δεύτερο δοκάρι πάλι. Ποιο 2-1, σε ποιο μάτ. Που ήταν 2-0 και έγινε 2-1. Με την Μπενφίκα λες. Όχι. Εδώ ένα που έφταιγε πάλι. Με τη Βασιλεία. Βασιλεία, το πρώτο μάτ. Θα πρέπει λοιπόν να δει αυτή την αδυναμία του στο δεύτερο δοκάρι και να τη δουλέψει. Ναι. Γιατί κατά τα άλλα είναι καλό. Πάρα πολύ καλός και έβγαλε και τα τέτ. Εκεί λέω θα πάρει ψυχολογία, αλλά κάτι γίνεται αυτό το διάστημα. Το δεύτερο δοκάρι χάνει την αίσθηση του χώρου. Ποιος είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, να το διορθώσετε αυτό εδώ. Ναι. Διορθώνετε με προπόνηση. Λοιπόν, έτσι. Βέβαια. Διορθώνετε. Και το Πασχαλάκη είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα το ξαναλέω, είναι ενώπιον της δικαιοσύνης να δούμε τι απόφαση θα βγάλουν. Εάν τον τιμωρήσουν, επειδή περνάνε 48 ώρες. Όφι, τι θέση θα πάρει εκεί. Ο φίλος σας ο Όφι. Που υποτίθεται είναι, αλλά είναι με τον Ολυμπιακό. Εδώ λοιπόν. Θέλω να δω τι θα πει ο Όφη. Θα στείλει εκεί τους φλόρους εκεί που κάνουν τους μάγκες στην Κρήτη και έξω να πούμε είναι κότες. Ναι, να δω. Καλό ερώτημα. Να καλό. Δω. Λοιπόν, καφεδάκι, ναι. Πίτα, μπουγάτσα και όχι μόνο και μπέργκερ και πίτσες και αναψυκτικά και ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Μόνο στο καντίνα Pit Stop, φίλες και φίλοι. Θέλετε μπουγατσούλα, άλλη μια τυροπιτούλα ή πίτα γενικότερα δώρο. Θέλετε καφέ, μαζί κούτρα το νεράκι. Και στον πέμπτο καφέ πας όλη την εβδομάδα, θα πας το Σάββατο, θα τον παραλάβεις τον καφέ κούτρα και εδώ. Σε τρία σημεία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογέφρα Σταυρούπολης, στις πρωινές ορέξεις και τα καφεδάκια σας, 12 μήνες, καλά ακούσατε, ένα ολόκληρο χρόνο μέσα από τις τρομερές ταχύτητες που προσφέρει Wind από το δίκτυο οπτικών ινών. Και βεβαίως θα έχει δυνατότητα να δείτε πρωτότυπες σειρές όπως τα πασίγνωστα Stranger Things, Narcos, η τέλεια ληστεία, το στέμα και πολλά πολλά ακόμα. Πολλά μηνύματα. Ξημεροβαδαζόμαστε. Πώς το είπε? Ξημεροβαδαζόμαστε. Τι ωραίο. Πάντως έρχεται, για να πάμε στα δικά μας, έρχεται ο Φάμπρεγκας να σε δικαιώσει, ρε σκύλε. Ξεφώνησε χθες τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά χθες τον αποθέωσες για το χθεσινό, έτσι. Ρε φίλε. Τον αποθέωσες τον κόσμο. Ο έξυπνος λαός τι κάνει. Ναι. Δεν μπλακώνεται στις μαλαματίνες, ναι. Και στα σάντουιτς, ναι. Και στα φαγητά και στα ψάρια, ναι. Και να μπει μέσα εκεί και να κοιμάται. Ναι. Δηλαδή, ποιος με γεμάτο στομάχι μπορεί να κάνει. Κανένας. Αυτοί 5 λεπτά πριν το μάτς δεν φωνάζανε, ναι. Και μπήκανε μέσα να πούμε 90 τούρμπο. Λεπτά και γίνανε τουρμπίνες. Πραγματικά ήταν τούρμπο και ο Φάμπρεγκας υποκλήθηκε. Έτσι. Γουστάρω, λέει, να παίζω σε τέτοια ατμόσφαιρα. Λέει, με τόσα χρόνια, λέει, αυτό θέλω, αυτό ζητάω από τα παιχνίδια μου. Αυτή είναι και όλη η ιστορία. Ναι. Λοιπόν, πολλές γραμμές, πολλά μηνύματα. Yeah. Εγώ λέω να πάμε κατευθείαν γραμμές και απλά θέλω να έχουμε συνδετικό κρίκο και για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που ακολουθεί. Για να μην φλιαρούμε. Ναι, να μην φλιαρούμε. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90. Ανοιχτό το κέντρο. Τόσο για το χθεσινό ΠΑΟΚ Τσέλσι να το κουβεντιάσουμε. Για τη Super League. Ας τα σάγια. Έλα, φίλε. Πάνε, καλημέρα. Έλα, ρε. Ναι. Έλα, Μουσάτο 21. Έλα, ρε, Μουσάτε. Έλα, τυχερό σου πάω χθες, έτσι. Έσκασες τώρα μεταξύ μας, βλέπεις 0-1 στο 7, βλέπεις να με πυροβολάνε και λες θα φάει 5 και θα το γλεντήσω αύριο. Πες τα τώρα. Ναι, έλεγα θα φάω 6, λέω θα πάρω τηλέφωνο το ραβ και τον κουλ, ναι. Θα πάρω και το βέρμπι, τον κόκκινο να γελάσουμε να πούμε. Δεν έκατσε όμως η κέντα να φάω τάλιρο, έτσι. Δεν πειράζει, ό,τι δεν έφαγες κουλ στη Λισαβόνα, το φάγεις στην Τούπα, τώρα θα γίνει το αντίθετο, λογικά. Στο Stafford Bridge. Εντάξει, να πούμε, έφαγα και εγώ τριάρα στον Άγιαξ. Φίλε, είμαστε λίγες ομάδες. Λίγες ως ομάδες για τέτοιο επίπεδο. Άνετα, άνετα, άνετα. Τώρα μεταξύ λοιπόν, μας τα κάνουμε. Άστο τώρα το ΠΑΟΚ Τσέλσι και το Άγιαξ. Διπλό, διπλό, διπλό. Χαλαρά, διπλό. Ναι. Κατεβάζω φανέλα, γεια σας. Κατεβάζω φανέλα. Απλά πράγματα, cool. Απλά πράγματα. Κωνσταντίνε, θα πάρεις θέση. Απλά πράγματα λέω εξής εδώ πέρα. Μου κάθε λίγο χαιρετισμού, θα δω το χαιρετισμού λίγο. Περίμενε. Γουάρντα και Ζαμπά. Ναι. Πιο καλός είναι ο ΠΑΟΚ μπροστά. Είναι πιο καλός. Για δώσε χαιρετίσματα που μου σάτε μου, έλα. Λοιπόν, είναι πιο καλός ο ΠΑΟΚ μπροστά. Δευτερόλεπτα. Δασικό τμήμα. Πάλι. Η ανάλυση στο δασικό τμήμα στους δασολόγους. Δασολόγους, έχει κάτι φιλαράκι ο Κώστας, ναι. Δασολόγους. Ναι. Κάτι επιστήμονες. Έτσι. Φιλιά μου, σάτε. Έχει καλαφορά, ρε. Θα σε κάνουμε αντίρρηση. Όχι, όχι, τίποτα. Τη Δευτέρα να βγεις, έτσι. Εννοείται, στα εξτρέμ. Στα εξτρέμ υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχει εξτρεμία, εκτά πρέπει. Και στα πλάγια μπακ νομίζω ότι καλή είναι και οι δύο. Και ο Χουλτ μ' αρέσει με τον Λόπες. Συγκρίνω τώρα εγώ το Χουλτ με τον Βιερίνια, ρε η Κωστή. Αυτό το Βιερίνια. Βρε σήμερα... και το με κουτσό να παίζει ο Βιερίνια είναι τρεις φορές πάνω από τον Χουλτ τώρα. Πλάκα με κάνεις. Ή το Μάτος, καλός ο Μπακάκης που μου αρέσει. Ναι. Αλλά θα ήταν ρεζέρβα του Μάτος αν σωστό. Έπαιζε. Δεν είναι. Τον τρώ και στα μπακ. Τον τρώ και στα μπακ. Τον τρώ στα πλαϊνά. Τον τρώ, ναι. Εντάξει. Τον τρώω. Έχω φόρ καλό και αυτοί, πολύ καλό φόρ. Πιο καλό φόρ έχουν αυτοί. Κάνει πιο πολλά πράγματα, ναι. Ναι. Κάνει πιο πολλά πράγματα ο Λιβάκης. Ναι, έχει πιο πολλές λειτουργίες. Έχει λειτουργίες, αλλά δεν έχει το τόσο εύκολο γκολ του Πρίγιοβιτς.
Πάμε. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς ο να. Λοιπόν, τελειώσαμε, έτσι. Και ο Τσιγκούνης τα ρούφιξε και ο Άπλας τα ρούφιξε. Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε. Πάμε, σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Μιας και στη μεγαλύτερη και δυσκολότερη έδρα του πρωταθλήματος γίνεται ένα τέρμπι των τέρμπι. Ναι, ναι. Οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Και τον Ολυμπιακό τον βγάζω απ' έξω, όχι γιατί θέλω να τον υποτιμήσω. Αλλά όταν βλέπω τον κύριο Μαρινάκη με το Πανιόνιο στο 92 να είναι δίπλα το παρατηρητή αγώνος, κάτι μου λέει αυτό εμένα. Ναι, να κατεβαίνει κάτω. Ότι... Όχι με τον Πανιόνιο, με τον Αστέρα. Ναι, που σημαίνει ότι βλέπει ζόρι, έχει θέμα. Ή δεν ελέγχει τα πάντα και πάει να πιέσει ψυχολογικά τον αγώνα. Έτσι, οπότε ναι. Κοντράρεται η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην είναι πρωταγωνιστής ο Κομίνης με τον Ποντίτσι. Δεν θα σφυρίξουν αυτοί τώρα. Δεν θα σφυρίξουν. Τώρα θα σφυρίξει ο Φιλανδός τώρα και με κάνει δουλειά. Ναι, ο στρατηγός, ο Γεστράνιος, πώς το λένε. Αδερφικός σύνος του Περέιρα είναι. Άμα είναι αδερφικός είμαι χλωμός. Άμα είναι αδερφικός. Γιατί στον Περέρα, άλλοι πήγανε και χτυπούσαν πόρτες. Εγώ δεν πήγα. Δεν ξέρω ποιος πήγε, εγώ δεν υιοθετώ. Δεν ξέρω. Δεν μου λες. Θα πας την Κυριακή στη Μαρμίτα. Βεβαιότατα. Ωραία. Και μετά από Μπουλκουμέ. Μα τότε που θα έρθω για να δώσω χαρητήρια. Αν είναι το έχει, το έχει αυτό. Το έχει, θα δώσει χαρητήρια. Ωραία, εάν με κερδίσεις όπως το τελικό κυπέλλου με τον γκολ του Ξανθούλη. Α. Έτσι θέλω. Θα πω πάλι και θα πω εντάξει καλά το πήρε στην καρυπτήρια αλλά τουλάχιστον μην φωνάζετε. Ναι, έτσι θέλω να σε κερδίσω. Αν είσαι καλπός. Έτσι, όπως ο τελικός στο Βόλο. Ναι, αλλά όταν εγώ ζητάω πέναλτι από το κέντρο με ξεφωνίζεις. Τι να σε κάνω, ναι. Εγώ όμως θέλω με σένα να τα κάνω αυτά, όχι με τον Ατρόμητο και με τη Λαμία. Με σένα θέλω. Μακάρι να μπορέσεις να τα κάνεις, θα παραδεχτώ την ανωτερότητά σου δημόσια. Φιλιά, γορίνα μου, φιλιά, τα λέμε, εδώ θα είμαστε. Να σε καλά, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, πολλές γραμμές. Δεν ξέρω αν θα έχω παοξύ στη Μαρμίτα, γιατί ο Γιώργος με τα μέλια θα πάει στα μέλια στη Θάσο. Θα πάει Θάσο. Και πρέπει να βρω ένα παραβατικό παοξύ, θα τον βρω. Άμα πας έξω από την Τέσσα θα βρεις πολλούς. Πάνε να δεις τι παίζει εκεί, τι φιντάνια θα βρεις. Έλα, καλημέρα. Να τρέχουν οι σάλτσες εδώ και οι μουστάρδες και τα hot dog και η μαλαματίνα, ξέρεις, θα βρεις. Μην φύγω με κάνα νεφρό μείον. Πάμε επόμενα. Έλα, κούρασε. Έλα, φίλε. Έλα, δικηγόρε, έλα, καλημέρα. Έλα, Μπολζόνο, καλημέρα. Καλώς ονα. Σαλαπετινός Καβάλα, τι έγινε. Όπα. Να τη Καβάλα, να το σου Σαλαπετινός. Πρέπει να φέρεις στην Μαρμίτα έναν παοξύ, έναν γερό ρε φιλέ, να τα κάνει ανω κάτω, έναν... Καταλαβαίνεις. Σε λέω, έλα έξω από την 4 να βρεις ένα φιντάνι δυνατό. Θέλω και ένα τα δυο νεφρά. Καλό παιδάκι, Γιωργάκη, να τα άλλα, αλλά ένα λίγο ξέρεις, λίγο να αγριεύει την κατάσταση. Λοιπόν. Και έναν από πίσω πληρώνει τα πρόστιμα. Έλα, θα το βολέψεις. Θα την πάμε, Τσαλαπετινέ, πάμε. Πού θα με πας, άντε, πού θα μας πας. Χθες η κατοχή για μια φάση έφτασε στο 82%. Έφτασε, ναι, οκ. Τέτοια κατοχή. Δεν είχε ούτε η Αγγλία στην Κύπρο, φίλε. Εγώ ξέρω ότι είχα περισσότερο κατοχή πάντως από ότι είσαι και Ολυμπιακός. Και παίζανε και με σβηστές μηχανές, ρε φίλε. Όχι, αυτή η προπόνηση κάναν. Έλα στην Κυριακάτ και την προπόνηση να δεις τι θα σε κάνω όμως. Έλα. Κυριακή, ξέρεις τι θα πάρεις, έτσι. Εγώ πήγα και ταμείο χθες. Α, πρέπει να σε ευχαριστήσω κιόλας για το ταμείο που πήγα χθες. Ωραίος. Βοηθήσαμε, βάλαμε μια χείρα βοηθείας. Και χθες και προχθές δύο ταμεία έχω βγάλει 120 φράγκα καθαρά στην τσέπη. Να τα τα είδα. Βάλτα τώρα όλα στον πάγκο. Θα πάει στην Ηρακλίτσα εκεί στην ταβέρνα της Χοντρής να πούμε να τα κατασπαράξει. Ναι. Λίγο Ηρακλίτσα. Ραπ, πότε θα έρθει Καβάλα, ρε φίλα, να μου κάνα ματσάκι. Θα συνεννοηθώ. Θα συνεννοηθεί. Με τον γιατρό. Πάντα με τον γιατρό, είναι ο driver με το πούντο, έτσι. Με το πούντο θα έρθει. Με τη Ferrari. Φύγε, Τσαλαπετινέ, φύγε! Διπλό, έτσι, τη Δευτέρα να βγεις τη Δευτέρα μόνο, μη μου κρύβεσαι, εγώ εδώ θα είμαι. Έτσι. Α, μπράβο. Έτσι, είναι 20, εμείς εδώ είμαστε. Έτσι. Πάμε, μποντζόρνο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα στο αμάξι είσαι, φίλε, ναι, σε ακούμε. Τι να κάνω, ρε, να το πω, Παύλος από Γιάννητα στο λιμάνι που κατεβαίνω. Δύο πράγματα, τάκα τεχνικής υφής. Ναι. Ρίχτα, ναι. Έχει δίκιο ο κουμπάρος του Κουλ, δεν θα είσαι δεμένος ψυχικά, ούτε οι φανέλες του συντρώσανε. Αλλά από εκεί και πέρα να σου πω πως μπορούσε ο Λουτσέσκου κουτάκα-τάκα, θα έβαζε Ζαΐρη, Πετρωτό, Εξτρέμ, Έξτρα, 16 παίκτες, κόκκινο τερματοφύλακα και σίγουρα εσένα στο κέντρο. Σε κατάλαβα που έχεις τέτοια διάθεση εγώ, να μπούμε να παίξουμε 17, μόνο έτσι θα τους πιάναμε. Εδώ στεναχωριόμουν χθες, ρε, στα λέω Ραπτόπουλος τρελαίνεσαι, δεν σου λέει, δεν υπάρχει. Έσκασες κι εσύ, έλα, τάλιρο. Εγώ, ο γιος μου παίζει στο Πατριαρχείο στα Γιάννη. Βρε, άσε τι παίζει ο γιος σου, άσε τι παίζει ο γιος σου. Αλλά σε πω κάτι, χαλάρωση, είναι όπως το λέει το Κόρτοπα το παράδειγμα, πάει να περάσουν κάτι Φεράρι, κάτι με μια Φιλτροχωάνη, πού να πάμε, αφού δεν τι να κάνουμε τώρα. Αλλά να μείνουμε δυνατοί και να τους συνεχίσουμε. Έχεις βγει σε έξοδο παράδρομου να βγεις σε κεντρική οδό και να έχεις τα άλογα του Κόρτοπα και την Ευρωπή
και να βλέπεις τον άλλο με τον γκολφ από πίσω. Ζήνουν 200 άλογα. Έτσι ήταν και παππού να βγει στην παράδρομο. Μα ούτε καν γκολφ με 200 ήταν. Ναι, αλλά έχεις τον Κόρντομπα και πας με Πέμπτη να βγεις από τον παράδρομο. Ούτε καν Τρίτη δεν βάλανε. Δηλαδή έχουν και αυτούς τους ταμπάνιδες, τους χαφ. Πού τους βρήκατε ρε και τους αγοράσατε. Πραγματικά δεν βάζεις καρδιά. Που καρδιά είσαι άλογο, αλλά τι σου λέει κάτι λάθος. Δηλαδή ο Άλεφ που είναι του Τσιγκουναρά είναι κακός χαφ. Εγώ σαν ΠΑΟΚ που πληρώνω τα τετραπλάσια πρέπει να έχω καλύτερους από τον Άλεφ εκεί πέρα. Ναι, άμα το βάλεις βάση το τι πληρώνω και το τι παίρνω, έχεις δίκιο. Το τι πληρώνω και τι παίρνω, γιατί είναι αμαρτία, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Φύγε, Πατριαρχείο, τα λέμε. Καλημέρα σε επόμενος, παιδιά, λίγο ζωηρής, λίγο ζουμερής. Είναι. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Καλώς τον Γρήγορο, έλα. Ελάτε. Έλα ρε φίλε, έχεις 20 δευτερόλεπτα να πεις τα 10, λες καλά είστε. Άμα δεν είμαστε καλά, σε κάποιο site θα γράψουνε. Τράκαραν, πέθαναν, λέγε. Πώς βλέπετε το μάτι την Κυριακή? 3-0. 1-0. Τρίμπαλο έχει την Κυριακή. Δεν έχει ούτε 1-0 ούτε χαρίσματα. 1-0 ο Πέλκας, για χαρά. Αυτό βλέπω. Καλημέρα, επόμενος. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς την. Καλημέρα, Κωστή. Τι κάνεις, καλημέρα. Καλά, είμαι λίγο στράκωρα και χθες, αλλά όχι πολύ, γιατί... Άμα τρώγαμε 5, δεν θα βγαίναμε σήμερα, στα σπίτια. Εντάξει. Στο τέλος παίξαν καλά, μωρέ. 10 λεπτά έκανα 2 φάσεις πάλι καλά, γιατί θα έμενα παρθένουσα εμένα. Με 0 τελικές θα ήμουνα. Εντάξει. Δεν πειράζει, την Κυριακή θα κερδίσεις κι εσείς και εμείς το Σάββατο. Ναι. Α, μπράβο, έχουμε, βέβαια να φοβάσει και λίγο τον Κλάους, γιατί λέει θα βάλει γκολ ο Κλάους. Μετά από 4 χρόνια βάλει για το θεό. Φιλιά, κυρία Δώρα. Φιλιά, κορίτσι μου, να σε καλά. Ας βάλει μετά από 4 χρόνια ένα γκολ. Ρε φίλε, αν ξεστραβωθεί με αυτούς και βάλει γκολ ο Κλάους. Πόσο αντιαριανός είσαι, ρε, πόσο ρε. Γιατί ρε παιδί μου, τον Κλάους λέμε, στα Γιάννενα παίζει. Α, παίζει Γιάννενα Άριστο, ρε. Ναι, εντάξει, οκ. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Ρε Σιραπτόπουλε, αυτά που λες δεν μπορεί να τα ακούσει ο Λουτσέσκου. Έτσι μια ερώτηση κάνω, δηλαδή να ακούσει κάτι να πάρει ρε παιδί μου. Αυτά, από αυτά που λες κάτι έστω και το 1/4 να πάρει, θα ανεβούμε 50% πάνω. Πες παράδειγμα. Όλα αυτά που λες για την ομάδα, για το Χατσερίδη, για τον Βέρμπουλ, για το όλα αυτά. Όλα αυτά που είπες σήμερα, όλα ωραία και καλά, δεν μπορούν να ακούσουν, δηλαδή αυτοί που πληρώνονται για αυτό το πράγμα, γιατί δεν τα κάνουν. Τι Βέρμπλουμ ρε φίλε, τι Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ με την ΑΕΚ αν παίξει θα φάει κόκκινη κάρτα, 2 κίτρινες. Δεν είναι χαφ αυτά ρε παιδιά, δεν είναι αυτοί. Ναι, αυτά ρε Κωστή, αυτά όλα που τα λες όλα ωραία. Αυτοί δεν ξέρουν να τα κάνουν αυτά. Εσύ που είσαι από έξω τα λες, αυτοί που είναι μέσα και πληρώνονται για αυτά. Δεν μπορούν έστω να κάνουν με τον ΠΑΟΚ 50% πιο πάνω να πάει. Με τα λεφτά που συμφωνεί και ο Κουλιανός. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Με τα λεφτά που ξοδεύετε, θα έπρεπε να έχετε καλύτερους παίκτες, καλύτερη ταχύτητα, καλύτερη ποιότητα. Αν ήταν ας πούμε Μελισσανίδης, θα το δικαιολογούσα, εντάξει. Αν το Μελισσανίδης, μιλάω τώρα για άκουσε με λίγο φίλε. Βέβαια, βγαίνεις τώρα και έχουμε μέτρο σύγκριση την Τζέλση που είναι λάθος. Όχι, δεν σε κάνω εγώ την Τζέλση. Τον Πανιόνιο, για τις μεταγραφές. Εγώ σε μιλάω για τις μεταγραφές. Ας την Τζέλση. Τις μεταγραφές, αυτοί που είναι υπεύθυνοι είναι ο Μίχελ, ο Γιώργος Σαββίδης. Αυτοί κάνουν τις μεταγραφές, παιδιά. Αυτοί δεν τα ξέρουν, δεν έχουν ανθρώπους γύρω τους. Αυτοί κάνουν μεταγραφές. Ο Μίχελ με τον Γιώργο Σαββίδη. Αυτοί κινούν τα νήματα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ναι, αλλά μπορώ να σου πω τώρα εγώ έτσι για να κάνουμε κουβέντα. Γιατί για τα χαφ συμφωνώ. Έτσι είμαστε μαζί. Σου φέρνω όμως τον Ζαμπά, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας παίχτης που πάει να γίνει άλλου level. Αυτό είναι δύο φορές κακό. Γιατί όταν παίρνει ταχύτητα στα extreme, ποιότητα κτλ. Και τους δίνεις χαφ τέτοια. Τους θες και αυτούς. Και σε αυτούς και αναγκάζεις το Βιερίνια και το Μάτος να γίνουν χαμάλιδες, δεκάρια κτλ. Και να τα αποτελέσματα τέλη Σεπτεμβρίου με το Βιερίνια. Ο Βιερίνια άλλους 5 αγώνες θα παίξει και μετά δεν θα μπορεί να πάρει καπούλια. Φταίει ο Βιερίνια. Όχι. Έφυγες φίλε, να πάμε και στον επόμενο να προλάβουμε γραμμές. Ναι. Ένα ερώτημα ήθελα να το κάνω καθαρά ποδοσφαιρικό, έτσι να κάνουμε κουβέντα. Ναι. Η παρουσία του Μάτος, αν υπήρχε Μάτος στην άλλη μπάντα. Ναι. Όχι ο Τόσκα, με Βιερίνια Μάτος. Ναι. Όπου θα έδινε στον ΠΑΟΚ σίγουρα καλύτερη ταχύτητα, ναι, σε σχέση με τον Τόσκα, θα πήγαινε και ο Βιερίνια, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην Τζέλση περισσότερα. Ήταν πολύ καλύτερο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έλειπε κομβικός παίκτης. Αυτό θέλω να πω. Γιατί και ο Βιερίνια ήταν ντεφορμέ. Ναι. Οπότε... Ενώ ο Μάτος είναι φορμαρισμένος πάλι, ναι, σου είπα, διαχειρίζεται καλά αυτό τον εαυτό του. Ναι. Πάντως τον Κίτσιο και τον άλλον τον Τόσκα πρέπει σε πολλά μάτς τα οποία είναι σίγουρα να τους έχετε φρεσκαδούρα. Με τον Άρη θα μπουν, ναι, και ναι, ο Τόσκα και ο Κίσου. Λογικά, υποθέτω. Έτσι. Έλα καλημέρες, πάμε. Έλα φίλε. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον.
Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Έλα, λοιπόν, αυτό βασικά για τον... εσύ Κώστα το ξέρεις. Ο Κουλιανός ίσως να μην το ξέρει. Γιατί ξέρει ο Κουλιανός. Να πω την ερώτηση και να μου απαντήσει. Ακούω από κάτι ακατονόμαστους παραγωγούς, καταλαβαίνεις Κωστή τι λέω. Ναι, ότι τι. Το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδος είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Πες μου ρε Κουλιανέ, Νίκο. Ναι. Εδώ είμαι βρε, εδώ ακούω. Πες μου αγορίνα μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδος. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Φέτος. Παλικάρι μου δεν κατάλαβες. Τι δεν κατάλαβα, αλλάζουν τα κόζια. Πώς είναι Ρεάλ Μπαρτσελώνα, ποιο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι. Βορρά νότου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άρε, θες να ακούσεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εντάξει, ξέρω τι θες. Ναι παλικάρι μου, γιατί ακούω από κάτι ακατονόμαστος να μην το όνομα. Ναι, αλλά εδώ και 5 χρόνια είσαι τουρίστας. Ναι, αλλά εσύ φταίς γι' αυτό. Εγώ φταίω Κώστα, το ξέρω παλικάρι. Γιατί αν εσύ 5-6 χρόνια είσαι απόν. Αυτό λέμε, είσαι τουρίστας 5 χρόνια, τι να κάνουμε τώρα. Φρέσκα ψάρια λέει ο... Γι' αυτό είπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι. Φέτος για μένα το μεγαλύτερο ντέρμπι είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το διαχρονικά πάμε 100 χρόνια πίσω. Σωστά. Ναι. Κώστα, εγώ δεν ήθελα να μάθω αν ο Παναθηναϊκός είναι. Τα ξέρω ότι είμαστε για τα... Και εγώ να σου πω ότι είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε παρηγορεί αυτό. Όχι αγόρι να μου. Έφυγες, πάει, επόμενη γραμμή. Δεν τον παρηγορεί. Αλλάζει ο ποδοσφαιρικός χάρτης διαρκώς. Αλλάζουν τα πάντα σε αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα φίλε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Κουλιανός. Μάλιστα. Εδώ, παρακαλώ. Και ο κύριος Κωστής Στρατόπουλος. Ναι. Ναι. Και ο Χοχό. Κάτσε, ακόμα δεν... Δεν ξεκίνησα ακόμα. Ξέρω όμως θα γίνει. Σε ζαβό πέσαμε, λέει. Βρε μάγο. Έλα. Χαμήλω στο ράδιο, μην έρθω εκεί ρε εσύ και σε κάνω μαγικά και σε εξαφανίσω. Όλη η φελή την παλαβή στη φαλακρή μου κεφαλή. Όλοι, όλοι, όλοι. Λέγε. Τον αρχηγό, τον μάγο, θα κάνει μαγικά. Λέγε, ο μάγος της Καλάθρας. Βουντού, βουντού, λέγε, ναι. Πόσα ναι, περίμενε, κοίταξε. Εφελίζουν πολλά χρόνια. Ναι. Ναι, Κώστα, μ' ακούς. Βέβαια, ναι. Οι παοκτσίδες ζηλεύουν τον Άρη και το φοβούνται. Ω, βέβαια, τρέμουν. Ναι, απολαύσου τον Άρη, το φετινό τον Άρη. Μάστα. Ναι. Όλα τα λεφτά. Τάμπα, τούμπα, τάμπα, τούμπα. Πάμε μια κολοτούμπα. Έφυγες, έφυγες μάγο και εσύ εξαφανιζόλ. Άντε, εξαφανιζόλ, να προχωρήσουμε. Αυτή είναι μεταφορά από το βράδυ στο πρωί. Κανονικά. Ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τώρα. Καλώς. Νίκο. Έλα γόρι μου. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αν οι αλλαγές οι τρεις γινότανε στο 75, αφού πας να κλέψεις το παιχνίδι, γιατί δεν τις κάνεις αλλαγές στο 75. Γιατί θα ήταν μεγάλη κλεψιά. Το να πάρεις αποτέλεσμα, δεν είναι. Ληστεία ολκής θα ήταν, όχι κλεψιά. Τράπεζα θα ήταν, ναι. Ρυφηφή. Αφού το θέλεις, βγήκε στο παιχνίδι, αφού το γλίτωσες, έγινε, έπαιξε στο PlayStation, μας κάνανε οι άλλοι χαζούς. Ναι. Γιατί δεν κάνεις πιο μπροστά τις αλλαγές, αφού πας να το κλέψεις. Γιατί πας για το τελευταίο δεκάλεπτο, να κρατήσεις το... Δεκάλεπτο δεν μπορεί, μέχρι να υδρώσει άλλο να κάνει τα πατήματα, δηλαδή αν ο Πρίγιοβιτς ήταν πιο φρεσκαδούρα. Δηλαδή είχε ένα πεντάλεπτο πιο μπροστά. Ο Πρίγιοβιτς μπήκε. Εκεί τη φάση του πλασέ, θα την κάρφωνε μέσα. Άκουσε με λίγο, ο Πρίγιοβιτς μπήκε στο 70. Μπερδεύεσαι. Ο Πρίγιοβιτς μπήκε στο 70. Ναι. Η αλλαγή δηλαδή έγινε σωστά, στο σωστό χρονικό διάστημα. Άρα δεν ισχύει αυτό που μου λες. Μπήκε στο 70, εδώ έχω τις αλλαγές. Οι άλλοι δύο όμως, ο Μπίσεσβα Βαρίδες και ο Μπίσεσβα που δίνει. Ο Μπίσεσβα μόνο μπήκε στο 80 και ο Άρντα μπήκε στο 70 κάτι, πόσο είναι. Αφού πας να το κλέψεις, κάνεις τις αλλαγές σου πιο μπροστά. Ναι. Γιατί το παιχνίδι είναι σε βγήκε μέχρι εκεί την ώρα. Ναι, αλλά φοβάσαι μη φας και το 0-2 και γίνουν τζάμπα οι αλλαγές μετά. Το 0-2, εντάξει, 2-0 έγινε. Αλλά πας να κλέψεις τώρα εσύ. Ναι. Δηλαδή εντάξει, τη σεβαστήκαμε, αλλά εγώ νομίζω ότι... Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Στο 62 γίνεται η πρώτη αλλαγή και στο 69 γίνεται άλλη. Άκυρη κουβέντα επομένως, δεν τα θυμάστε λεφτά. Στο μπορεί, 62... Εντάξει, τώρα πάνω στη... 62 και 69. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, έγινε. Άρα σωστά τις έκανε και χρονικά. 62 βγαίνει ο Πέλκας, 69 βγαίνει ο Σαχόφ και στο 81 έγινε η αλλαγή του Μπίσεσβαρ. Πάμε, Κωστή. Ωραίος ο Μπίσεσβαρ. Πολύ. Πρέπει να το ανανεώσετε το συμβόλαιο. 100%. Έστω περιπατηστή, κάποια μάτια θα τα πάρει μόνο. Πεχτάρα. Για πάμε. Ελλάδα. Πεχτάρα είναι. Μαραντόνα είναι για Ελλάδα. Πλάκα με κάνεις. Τελευταίος πολύ σβέλτα λέει ο Χολίπτης. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ο να. Έχουν βαθεί από το πρωί να μας πάρουν τηλέφωνο να μας την πούνε γιατί έφαγα ένα γκολ από την έκτη καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Όχι, την έκτη πιο ακριβή. Εγώ θα πω ότι είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες στον κόσμο αυτή την περίοδο.
Έστω. Ναι. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Η καθαρίστρια του γηπέδου κοστίζει περισσότερο από ό,τι όλος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έπαιξα. Ναι. Έπαιξα. Δεν διασύρθηκα. Θα έπρεπε να διασυρθώ. Έτσι. Μία έτσι. Μεταγραφή της Σέλσο καλοκαίρι είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Μία, ο τερματοφύλακας. Τίποτα άλλο. Αυτό, τέλειος. Και οι φίλοι εκτζίδες μην λένε ότι πρέπει να φας 5-6 και πέρυσι στον τελικό 7-8 έπρεπε να φας. Άγιο είχες. Σωστό. Τον ίδιο άγιο που είχες εσύ πέρυσι τον είχα και εγώ πέτος. Σωστό και στα μεταξύ μας, τα τέτα τέτ, όχι με άλλους. Την ΑΕΚ τη φοβάμαι με την Μπάγκελ. Οι Γερμαναράδες δεν κάνουν rotation, εκεί τη φοβάμαι την ΑΕΚ. Εκεί θα αρχίσει ο Παπαγιανόπουλος να καυγεί. Έχεις δίκιο φίλε, έχεις δίκιο με την Τζέλσι, παίζαμε δεν παίζαμε κανένα λοιμό. Λοιπόν, μιλώντας καθαρά σχηματικά θα σας δώσω και πέγγιζίνα σήμερα στο θέατρο Βεργίνα. Σήμερα και αύριο τελευταίες παραστάσεις, η τιμή του ποτού ξεκινάει από 20 ευρωπουλάκια. Βρείτε τώρα τα εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, στο Ticket Services. Η περίτερη προσφορά Netflix, φίλες και φίλοι, με 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε πρωτότυπες ταινίες με διάσημους πρωταγωνιστές όπως τα Αφανισμός με την Natalie Portman, Πολεμική Μηχανή με τον Brad Pitt, Bright με τον Will Smith. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι, ακούτε πάντοτε Μετρόπολης, ακούτε ραπ και κουλ, ναι Κωνσταντινέ. Παίζει ο Brad Pitt ταινία ακόμα, έτσι. Παίζει, ναι, πέδαρος ακόμα, αδέχει. Πέδαρος πηδάει με Viagra, τι πέδαρος. Μετά τα 50-55 κοστίζει όλες τις πηδάνε. Η Άρα δεν είναι πέδαρος. Ήταν πέδαρος, ναι, ήταν πέδαρος, ήταν πέδαρος. Λοιπόν. Και ο Βέρμπλουμ κάποτε μπορεί να ήταν χαφ. Τώρα δεν είναι λες. Έτσι λόγω. Έτσι λες. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τα Ακορατόπουλα, διότι θα ανοίξουμε γραμμές. Πριν να ανοίξουμε γραμμές, πήραμε πολλά μηνύματα για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πώς θέλουμε και για να διεκδικήσουμε τα εισιτήρια. ΑΜΗ3, έχετε ένα 15 λεπτό σκάρτο. ΑΜΗ3, κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ο Κολόκου μου έστειλε την υποδοχή χθες στο ΠΑΟΚ Σέρτσι. Είναι εντυπωσιακή, ήταν καλή. Ο κόσμος παραδόξος. Όχι παραδόξως, χθες ήταν σύμφωνα με τον Κωστή ο καλύτερος παίχτης. Νικητής ο κόσμος, αυτό που θα πουλήσουμε σήμερα. Δεν μ' αρέσει, δεν πουλάμε όμως έτσι εμείς. Σήμερα ναι. Πουλάμε ζαμπά. Πουλάμε και μου άρεσε ζαμπά. Το πρωτοσέλιδο. Ναι. Εντάξει, τον κόσμο τον ξέρουμε ποιος είναι. Ναι. Και ο Φάμπρεγκας τον αποθέωσε και ο Γουίλιαν τον αποθέωσε. Τελείωσε, ο κόσμος. Πάμε γραμμές. Άρα ο Γουίλιαν 38 χρονών και ο Πέντρο μπορεί να έρθουν. Μπορεί να έρθουν εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν θα τρέχουν έτσι όπως έτρεχαν χθες τα 38 τους. Πάλι έτσι θα τρέχουν. Λες? Ναι, γιατί χθες δεν τρέχαν. Α, δεν τρέχαν λες. Συνεχίζει εκεί το τροπάριο. Καλό για βιολογικό rotation. Τι βιολογικό, ένα γκολ μπορούσα να έβαλα μόνο στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ένα γκολ. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Τρέξανε τόσο πολύ που. Πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ τρέξαν πάλι. Βέβαια. Θα με πει πάλι τα χάφω την αργά δεν τρέχουν και κάνουμε ένα φαύλο κύκλο. Να σου πω κάτι. Ναι. Ευχαριστήθηκε κανένα ΠΑΟΚ χθε το ματς. Δηλαδή πήγε σπίτι του και λέει είδα μπάλα και ευχαριστήθηκα. Δηλαδή γέμισε ποδοσφαιρικά. Ναι. Ναι. Εγώ χόρτασα Τσέλσι. Χόρτασα Τσέλσι. Ναι. Έφυγα στεναχωρημένος γιατί δεν μου αρέσει να χάνει η ομάδα μου ποτέ, με όποιον και παίζει. Ναι. Αλλά ποδοσφαιρικά είδα κάποιους παίκτες που μου πέταξαν τα μάτια έξω. Μάλιστα. Θα πλήρωνα ξανά να τους δω. Ναι. Θα ξαναπλήρωνα τους δω. Εγώ επειδή την Τσέλσι τη βλέπω στην Αγγλία, ναι. Είδα την Τσέλσι και θες να φας Τσέλσι. Εγώ ναι. Ισοφαγική παλινδρόμηση. Ισοφαγική παλινδρόμηση. Ναι. Πολύ αργό ποδό. Επειδή έβαλε μόνο ένα γκολ στον ΠΑΟ και δεν έβαλε 3-4 να γλεντάσει. Και περιπατιστή μπορούσε να βάλει 2-3. Έλα που δεν έβαλε, τα λιγότερα έβαλε στον ΠΑΟ. Γιατί κάτω στην Αγγλία εκεί ψηλά μάλλον στο νησί τετράμπαλα μοιράζει. Αυτό είναι. Ναι, πάμε καλημέρα. Έλα φιλε. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα, Cool and Trap. Καλό στο να. Πιο κρύο τίτλο δεν μπορούσαν να βρουν. Cool and Trap. Λέγε. Βασικά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το rotation. Έχει παίκτη σε όλα τα μάτς με διαφορετικές εντεκάδες και ναι. Άμα δεν κατασταλάξει 9 παίκτες να έχει και να κάνει μόνο προσθήκες 1-2 ναι, ναι. Δεν πρόκειται πρωτάθλημα να δείτε cool ποτέ. Αυτό το rotation είναι και το πάρει ο Κλωναρίδης δηλαδή. Το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Κλωναρίδης. Η Τσέλσι χθες έπαιξε με τις 9 στάνταρ που παίζει και στο πρωτάθλημα, γι' αυτό είναι δουλεμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ακόμα πειράματα κάνει. Ναι. Ναι. Βέβαια κάποια πειράματα ήταν αναγκαστικά, δηλαδή ο Μάτος ήταν τιμωρημένος, δεν μπορούσε να παίξει χθες, έτσι. Ναι, εντάξει, ωραία, αλλά τους άλλους δεν γίνεται την παιχτάρα αυτή τον Βάρντα να τον έχει συνεχώς μονίμως στον πάγκο και να έρχεται από τον πάγκο και να ξεχωρίζει. Κοίτα, αν τον πετάξει να πούμε με την ΑΕΚ, με το Λιμιό. Και τον Μπέλκα με τον Μπρίγιοβιτς είναι καλή τετράδα. Πολύ καλή. Είναι καλή τετράδα. Πρέπει να παίζει όλα τα μάτια σχεδόν την ίδια εντεκάδα. Να έχει πάντα μόνο 1-2 προσθήκες.
Παιδιά, αυτή είναι δουλειά των προπονητών. Εγώ επιμένω. Δηλαδή, δεν γίνεται να ξέρουμε εσύ, εγώ, ο Κωστής καλύτερα από τον Λουτσέσκο. Προφανώς έχει κάνει τη διαχείριση των παιχτών. Κάτι πρέπει να κάνει. Ξέρει ότι το σημαντικό είναι το πρωτάθλημα. Πρέπει να βάλει και κάποιους άλλους παίκτες να τους βάλει σε ρυθμό. Μην μπαίνουμε πολύ στα χωράφια κάποιων άλλων. Τον τρίτο χαφ τον έβαλε, μην ξεφτυλιστεί. Προστάτευσε τον ΠΑΟΚ από πιθανό διασυρμό. Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα, αν τα χαφ του δεν μπορέσανε να δημιουργήσουν κιόλας, εντάξει, να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει. Οι άλλοι, όπως λέει και ο Κουλιανός, είναι η δέκατη ομάδα στον κόσμο, η 8η καλύτερη, η 5η, ποια είναι. Σε μπάτζετ είναι έκτη. Τι να κάνουμε. Πίσω από Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Μάντσεστερ και Λίβερπουλ. Πολλά θέλουμε. Ναι. Πάμε πάμε. Έφυγες, φίλοι. Ναι. Έφυγες. Πάντως, για όλους εσάς εκεί απ' έξω που είστε ναι. σε φάση που πεινάτε, θέλετε να πιείτε καφέ, να πάρετε τα τσιγαράκια σας, ένα stop μπορεί να κάνετε τώρα στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, εύκολα, γρήγορα, άπεκτα, σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Είσοδος, Πόντου 56, Λαχαναγορά και Οδός Λαγκαδάς, στο κεντρικό δρόμο μετά την Αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πάμε, καλημέρες. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώ στο σωσία του Νάτχο. Πού σε, γόρι μου. Γεια σου, Νικόλα. Έλα. Κωστή, καταρχήν για σένα πήρα τηλέφωνο σήμερα γιατί δεν ξέρω. Ξέφυγε. Γιατί τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω τι πουσλούκια έριξες εχθές για την χθεσινή μας εμφάνιση. Όχι, καθόλου. Αυτό πάντως που έχω. Ναι. Εγώ έχω ένα θυμό μέσα μου από τη μια και από την άλλη όμως σαν ρεαλιστής. Ναι. Επειδή την ομάδα και την καρδούλα της την ακούω από πολύ κοντά. Είμαστε και λίγο πραγματιστές, πρέπει να έρθουμε στη θέση του Λουτσέσκου. Έτσι. Και να δούμε τρία χαρακτηριστικά. Έτσι. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα και σήμερα που μιλάμε τέλη Σεπτεμβρίου δεν έχει βοηθηθεί ακόμα από τις μεταγραφές του. Ένα. Πλην του Ζαμπάλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι. Κοίταξε, ο Ζαμπά μπορεί να είναι ο βιρτουόζος, δεν είναι ο αποτελεσματικός όμως. Ναι. Ο οποίος θα μου το παστελώσει κιόλας για να ολοκληρώσει. Ναι, ναι, μου κάνει ναι. Όλο το... Όλο το μούρο εμαχά, αλλά δεν με φτιάχνει, δεν με κάνει να τελειώσω, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που φαίνεται πάρα πολύ στην ομάδα και ειδικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι η ομάδα είναι χαλασμένη, ότι δεν πέρασε ο Champions League και έχει μια πτώση ψυχολογίας και αυτό φαίνεται και στην απόδοσή της. Είναι. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε γρήγορα. Ναι. Και ο Ρουμάνος το βλέπει αυτό καθημερινά. Είναι, ναι. Ότι οι παίχτες χάσανε τη σπιρτάδα. Και τρίτο χαρακτηριστικό, Κωστή μου και Νίκο, είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι βουνό. Απαιτητικό. Δηλαδή, είναι απαιτητικό, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τους βαθμούς, γιατί αν χάσουμε τα επόμενα παιχνίδια, η ομάδα θα έχει τεράστιους στριγμούς. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων, Νικόλα, του είπε χθες ο Λουτσέσκο, γιατί το ρωτήσαμε κάποια στιγμή, εάν δεν υπήρχε η ΑΕΚ, θα βάζεις άλλους παίχτες, και είπε, μάλλον ναι. Είναι δηλαδή αλυσίδα τα μάτια. Το παιχνίδι ήταν μπελάς και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ και για τον προπονητή της Τσέλσης. Ήταν μπελάς. Έχει πολλούς μπελάδες ο ΠΑΟΚ όμως μαζεμένος. Ήταν μπελάς. Αυτό που λέει ο Νίκος, η χρονική στιγμή. Οι άλλοι είναι πρώτοι, θέλουν να κάνουν σερί. Εσύ έχεις ντέρμπι όπως λέει ο Νίκος. Ήταν ένας μπελάς και εξαιτίας αυτού του μπελά δεν είδαμε μπάλα, δεν ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Εμείς που γουστάρουμε την μπάλα. Εγώ πάντως είδα παιχταράδες. Δεν μπορώ να βλέπω τον ΠΑΟΚ. Με αυτά τα χαφ και τον Μπέλκα Φόρ να κάνει τον κακόμοιρο και καλά έκανε. Δεν μπορούσα να το πει. Και την Τζέλση να μου κάνει τζόκινγκ τώρα, μωρέ. Εντάξει. Κοίταξε, εγώ να πω και να κλείσω με αυτό, ότι ο Παοξής δεν έχει συνηθίσει ακόμα και με το Σιδηρόπουλο όταν παίζαμε στην ομάδα να μην βγάζουμε μια μαχητικότητα, να μην βγάζουμε ένα τραντζίσιον, ναι. Κάτι ξέρω εγώ, αλλά όταν κάθεσαι ψύχρεμα και αναρωτιέσαι τι έγινε εχθές, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσες, ρε παιδί μου, να κάνεις το κάτι παραπάνω. Δηλαδή πιστεύω ότι από το χθεσινό παιχνίδι... Κέρδος για παρακόντος. Έγινε. Αυτό μπορούσαμε, το μάξιμο. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί καταλάβουμε και διαφορά που έχουμε την Τζέλση. Να σε καλά, Νικόλα. Με χαρίσει, λέει ο Βέρμπλουμ, δεν θα ήταν καλύτερος, ρωτάει ένας φίλος. Να έχει το χαρίσει να τρέξει σαν σκύλος και να έχει δίπλα τον Βέρμπλουμ. Χαρίσεις Βέρμπλουμ, το δίδυμο. Μπορεί να μυρίσει ο Βέρμπλουμ Τζόνι Γουόκερ για υδρότα. Δίπλα. Άντε πάλι, τον έφαγε στο Χαρίσι. Ο Τσίμεροτ λέει δεν θα είχε θέσει αυτήν την ομάδα. Άντε ρε, φυγέτε με τα λεφτά του Σαββίδη το Τσίμεροτ.
Εντάξει, ο Τσίμιροτ και ο Τσίμιροτ. Ωραία, ο Πάοκ θέλει και ένα μπέχτη να πατάει σαν τέταρτο. Ο Νάτχο που έχει Ολυμπιακός πατάει. Ναι, ο Νάτχο πατάει. Πατάει. Αλλά δεν μαρκάρει όμως. Ναι. Δεν μαρκάρει, Κωστή μου, πρέπει να κοιτάμε και τα πόσα. Ενώ ο Βέρμπουμ μαρκάρει. Ο Βέρμπουμ μαρκάρει. Βέβαια, με κίτρινες κάρτες. Κίτρινες, ξεκίτρινες μαρκάρει όμως. Έτσι μαρκάρει. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Όταν φτάσει στο 100% τη φυσική σου κατάσταση, θα μαρκάρει και χωρίς κίτρινες. Άμα πάρει του διαιτητές, πάρτονα. Καλημέρα, πάμε. Όπως τον Ανατολάκη το Ταγάρι με τον Κόκαλη τότε. Έλα, φιλέ. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Σχετικά με τους αγώνες γενικά και του ΠΑΟΚ και των άλλων ομάδων. Και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που δεν όλων, πιάσαμε καλή απόδοση κανένας. Θέλω να πω του εξής, ότι για να βλέπουμε, γιατί έχουμε βαρεθεί που δεν βλέπουμε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι για να δούμε ποιοτικό ποδόσφαιρο πρέπει κάποια στιγμή να γίνονται έγκαιρα οι μεταγραφές και να δένουν την ομάδα νωρίς. Ναι. Αν είναι να δέσει η ομάδα ή όλες οι ομάδες το Δεκέμβριο, βλέπουμε παιχνίδια στην Ευρώπη, γιατί εκεί τα βλέπουμε τώρα, αυτά μας αρέσουν, τα οποία δυστυχώς κάθε φορά λέμε κάθε πέρσι καλύτερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι μεθαύριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο Κύπελλο. Ναι. Ποιο κανάλι θα τα δείξει, συνεχίζεται να τα δείχνει η Νόβα ή η ΕΡΤ ανάλογα που είναι η ΕΡΤ. Όχι, είναι Κύπελλο, είναι Κύπελλο και νομίζω το θεσμό του Κυπέλλου τώρα έχει ο TTV. Α, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε μου. Νικητής για το εισιτήριο του ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ο Μπακάλης Αθανάσιος. Μπακάλης Αθανάσιος. Έρχεται με ταυτότητα να τα παραλάβει για να πάει στην Τούμπα την Κυριακή. Πάμε, καλημέρες. Ο Μπακάλης. Ο Μπακάλης. Ωραία. Ο Αθανάσιος. Ο Αθανάσιος. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, για να δείτε πόσο πίσω είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και για να ρίξει λίγο και οι παοκτσίτες λίγο να ρίξουν αυτό το η ποιότητα. Εγώ είμαι εκτής καταρχήν η ποιότητα της ομάδας κτλ. Η ποιότητα για Ελλάδα είμαστε όλοι, φιλέ. Κάτσε να σου πω. Για Ελλάδα ποιότητα, όχι για έξω. Ήμουνα όταν έπαιζε ΑΕΚ Ρεάλ το 3-3, ήμουνα μέσα. Α, ναι. Τότε που ήταν όλοι οι Ρεάλ μέσα εκεί. Όλοι οι Ρεάλ. Όλοι. Όταν λέμε όλοι, όλοι. Ζιντάν, Φίγκο, ναι, Ραούλ. Ήταν όλοι, βέβαια ήταν όλοι. Λοιπόν, έληξε 3-3 και αν έτρωγε άλλα 3 η Ρεάλ. Και η ΑΕΚ βέβαια, αλλά μπορούσαμε να τους βάλουμε πάνω από 5 γκολ στο το μάτς. Ναι. Και τώρα, είχατε μια κριτική χθες, ας πούμε, μέσα στον Άγιεξ, η ΑΕΚ δεν είχε τελική on target στην ισχύα και τελ... ναι. Σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, άντε να το καταλάβω. Εντός έδρας και με το Θεό να παίζω, να μην έχω μία τελική, είχε, ο ΠΑΟΚ, είναι θέμα. Μία τελική στην εστία, πού έχει, δέστε τα στατιστικά. Τα έχω μπροστά μου, έχει τελική on target, φίλε, το σου του Μπίσεσβαρ. Το σου του Μπίσεσβαρ, δεν το είδες μάλλον το μάτς. Έχει το σου του Μπίσεσβαρ on target. Έχεις μία τελική. Μία on target και δύο εκτός φάσης. Ο ΠΑΟΚ χθες δεν ήταν καλός, αδερφέ μου, δεν τον θέλω έτσι εγώ τον ΠΑΟΚ. Αλλά έπαιζε με την Τζέλσι, όχι με τον Άγιαξ. Πάλι μπερδεύεσαι. Γιατί εγώ τον Άγιαξ, αν θες να κάνουμε συγκρίσεις, πήγα και τον πήρα 2 χ εκεί με συνέδρα του. 2 φορές. Ο ίδιος ήταν ο Άγιαξ τότε και με τον Τζέλσι. Και καλύτερος με Λουίς ο Άρης και δεν συμμαζεύεται. Τα μάτς του Champions League με τα μάτς του Europa League. Άλλο λέει ο Πουλιανός. Για την ποιότητα των παικτών. Ακριβώς. Με Σουάρες ήταν τότε ο Άγιαξ. Ποια ποιότητα των παικτών, Ραπτόπουλε. Με Σουάρες ήταν, σου λέω τότε ο Άγιαξ. Με Λουίς Σουάρες. Μας έλεγε ο Φουγκαράς, ο Τσιρίλο. Ρε άκουσα Μπινελίκα, ναι, λέει, φίλε, λέει και το Σοάρες Μάρκερ να λέει, τι να κάνω, λέει, εντάξει, όσο μπόρεσε. Ναι, εντάξει, τώρα λες ένα παίχτη, τώρα έχει σύνολο, ο Άγιαξ είναι για μεγάλα πράγματα, δηλαδή άρα, τον είδα εγώ. Όχι, είναι ανερχόμενος ακόμα, δεν έχει κάνει μεγάλα πράγματα, ο Άγιαξ τώρα το φτιάχνει. Εντάξει, αλλά έχει παιχταράδες μέσα, μην τρελαθούμε. Θα έχει σε 2-3 χρόνια, όντως θα έχει παιχταράδες, όντως θα έχει σε 2-3 λοιπόν, χρόνια. Λοιπόν, όσο για την Κυριακή, εγώ χ το βλέπω το μάτς. Καλά. Ξέρεις τι είχε τότε ο Άγιαξ που κοροδεύει, σε σας αναφέρω τι είχε. Πες την εντεκάδα. Λοιπόν, είχε Αντερβάιλεν Τότεναμ, Βάντερβιλ, Στεκέλεμπουργκ που έχει πάει η Μπαρσελόνα, Βερντόγκεν Τότεναμ, Λίτγκρεν, Ντε Γιόνγκ, Σουάρες, Εμάνουελσον, Σουλεϊμανί. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Όλοι έχουν φύγει και έχουν κάνει καριέρα σε Πρέμιερ Λιγκ και Ισπανία. Όλοι. Ξέρετε, και ομάδα δεν είχε. Να σε καλά, να σε καλά, εξή, να σε καλά, αγόρι μου. Ο Άγιαξ του 2011 ήταν ο Μαδάρα. Ο Άγιαξ που παίξαμε μετά και αποκλειστήκαμε με λεπτομέρειες δεν ήταν τόσο καλό. Θέλω μετά την πιθανή ήττα της ΑΕΚ στην Τούμπα να ακούσω ραδιόφωνα αθηναϊκά και τι στον κόσμο. Ωχ, μανούλα, μανούλα, μου χάμω εδώ, χάμω. Θέλω να δω αυτούς που κάνουν αβάτα το Μελισσανίδη πώς θα κλείνουν τους ακροατάς. Ωχ, ωχ, ωχ. Και εγώ, και εγώ, Κωνσταντίνε, μαζί θα τις ακούσουμε τις εκπομπές. Έτσι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Το Ραπτόπουλο θα ήθελα. Κύριε Ραπτόπουλο, εδώ. Ναι. Ραπτόπουλε, εγώ κάτι θα σου λέγα. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν και μεγάλους προπονητές. Ναι. Λοιπόν, όσο και γι' αυτό να τον Μπέλκα τέλος πάντων το παιδάκι,
Και 30 να γίνει ακόμα ανώριμο παιδί θα είναι. Τι να κάνει, ευχαριστώ. Λες εσύ. Αυτός πρέπει, δεν ξέρω, αυτός ο κύριος, γιατί ξέχασα να βγει, υποθέτω ότι κάτι έκανε ο Μπέλκας, δεν ξέρω, κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Δεν μπορώ να τον καταλάβω. Βγαίνει και στο Ζαΐρι, τον ακούω. Μόνο τον Μπέλκα ξεφωνίζει και κλείνει. Κάτσε να. Μα ξεφωνίζει μόνο. Ναι, έκλεισε. Κάνει το ίδιο πράγμα και στο Ζαΐρι, τον ακούω γιατί είμαι ακροατής. Βγαίνει, ξεφωνίζει τον Μπέλκα. Τι είπε για τον Μπέλκα, ότι τι. Το ξεφωνίζει, ότι δεν θα γίνει ποτέ καλό παίκτη, ότι είναι άχρηστο. Μα είναι καλό παίκτη. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω ότι κάτι πρέπει να έχει κάνει ο Μπέλκα σε δικό του προσωπικό επίπεδο, να είναι η κόντρα, α πούμε. Μα δεν γίνει να βγαίνει να λέει να ξεφωνίζει Μπέλκα και να κλείνει. Ναι, ούτε καν να αιτιολογήσει. Τίποτα, το... τίποτα, ναι. Τίποτα. Καλημέρα, επόμενο. Δεν δέχομαι την κριτική χωρίς την αιτιολογία. Ούτε κι εγώ. Να πει οτιδήποτε θέλει. Και να μου πει και ποιος είναι. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει ποιος όχι, είναι. Όχι, εγώ θέλω να μου πει ποιος όχι, είναι. Αν αιτιολογήσει το σκεπτικό του, δεν με νοιάζει ποιος είναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, από όλου ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τώρα μια που είπατε για τον Μπέλκα και για τον κάθε Μπέλκα. Εγώ βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες, δηλαδή ο Μπέλκας τώρα πώς χρόνο είναι, ας πούμε. Ο Μπέλκα δεν τον κρίνω στο χθεσινό μάτς. 25 νομίζω, αν ήταν σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα τέτοια ηλικία, ήδη θα έπαιρνε μεταγραφή για κάποια μεγαλύτερη ομάδα και εδώ πέρα ακόμα είναι ταλέντα να μην τους κάψουν κτλ. Ποιος το είπε ότι δεν έχει προτάσει ο Μπέλκας να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Τουρκία θα πήγαινε. Πολλές προτάσεις είχε ο Μπέλκας, ειδικά από την Τουρκία. Και εγώ θα σου πω τώρα για να κάνουμε την κουβέντα. Αφού τα λεφτά μπορεί να τα πάρει από το Σαββίδι, γιατί να πάει. Ακριβώς. Γιατί να πάει. Και στην τελική να σου πω κάτι, ο Σάριξ ποιον παίκτη ξεχώρισε χθες. Τον Μπέλκα. Ναι. Τον Μπέλκα. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάντως, γιατί όλοι είμαστε προπονητές, γι' αυτό. Με Μπίσεσβαρ στον πάγκο, με Ουάρντα στον πάγκο, με Λιμιό στον πάγκο επίσης που ήταν βασικός στα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή την Τζέλσι την παίζαμε τα δεύτερα, εγώ πιστεύω. Αφού το μάτς της χρονιάς είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τα είπαμε αυτά, ρε παιδιά. Πρέπει τα είπαμε και οι δύο προπονητές είχαν μπελά στο κεφάλι τους. Το μάτς της χρονιάς είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Κρίνουμε ένα μάτς μπελά για τους δύο προπονητές. Και κάτι ακόμα, νομίζω αυτή η Τσέλσι ήταν δύο ταχύτητες πάνω και από Σπάρτακ και από ναι. Βασιλεία. Τρεις και εγώ θα πω. Μία από Μπενφίκα. Εγώ θα. Α, το πήγε στα 100%. Η Τσέλσι είναι ομάδα επιπέδου. Και νομίζω με αυτή τη λογική, μια χαρά στο Europa League. Είναι τελικά σίγουρα. Είναι οχτάδα Champions League. Τουλάχιστον. Έτσι, η αξία της. Έτσι. Καλημέρα, επόμενε. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έλα, φίλε. Σωστό. Δίκιο ο Κωνσταντίνος. Ναι. Δίκιο. Έλα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι. 55 χρονών Παοκτσής. Διαχρονικά από την Τούμπα έχουν περάσει πολύ μεγάλες ομάδες. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από την Νάπολη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ. Δεν μαζεύεται. Ναι. Τέτοια εμφάνιση ντροπή δεν έχω ξαναδεί από τον Παοκ. Εγώ ντρέπομαι, αυτή τη στιγμή ντρέπομαι. Ναι. Δηλαδή εγώ δεν μας άρεσε δηλαδή ότι παίζουμε με την ΑΕΚ και παίζουμε με την ΑΕΚ μεθαύριο και τα λοιπά. Αυτά δεν με συγκινούν. Εγώ είδα έναν προπονητή και έναν ΠΑΟΚ συνολικά να χλεβάζει τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Να σου κάνω ένα ερώτημα λίγο, φίλε. Προστάτευσε την ιστεροφημία του ο ΠΑΟΚ εχθές. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι έκανε. Για το ματς ΠΑΟΚ Μπενφίκα το 1-4 ντράπηκες ή όχι. Και εκεί ντράπηκα φυσικά. Ναι. Τι προτιμάς, να τρως τον τόρτι ή να λες ότι θα χάσω με 0-1 για να περάσει το μάτς και να πάμε στο κρίσιμο της χρονιάς. Ωραία ερώτηση. Ήττα είναι ήττα, φιλαράκι. 100%. Μας σου είπες ένα γονέα. Ήττα ντροπής. Δεν μου λες, αν η Μπενφίκα φούλαρε και σου ρίχνε 7-1 ή 6-1 ναι. ή 8-1. Γιατί η Μπενφίκα πάμε στα μάτσες στο 60. Τα είπαμε εδώ, συμφωνήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να παίζουμε με την ιστορία. Λες εσύ δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ χθες έπαιζε στα ίσα στην Τζέλσι, δεν θα τρώγε τάλιρο. Εγώ λέω θα το τρώγε. 4 σου λέω. Ναι, θα το τρώγε. Ναι. Όταν δύο φορές πήγε να ξεμητήσει. Να δώσει ρυθμό. Και η Τζέλσι μου έκανε τέτα τέτ, κατευθείαν μου έκανε τέτα τέτ. Μα αν δώσει ρυθμό ο ΠΑΟΚ, δώσει και η Τζέλσι, είναι το θηρίο σαν το ξυπνά. Ναι. Καλημέρα στον τελευταίο, προτελευταίο. Έλα, φίλε. Η ένσταση είναι ότι έχει χαφ αργού. Γενικότερη η κριτική, τους γρήγορους ποιοτικούς παίκτες που έχεις μπροστά, τους κάνεις να κάνουν περισσότερα μέτρα, περισσότερα χειρότερα. Δεν τους εκμεταλλεύουμε σωστά γιατί δεν πάει να τους κατάλληλους. Τους εκμεταλλεύεσαι ναι. κατά 50%. Έλα φίλε, καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Έλα. Καλώς τον. Ένα ακριβές σκορ θέλω για την Κυριακή. 1-0 λέω εγώ. Τετάρτη. Τετάρτη. Πάω, Χάρης. 2-0. Ευχαριστώ. Επόμενος, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας κύριε μου. Για μένα, πρώτη φορά βλέπω από προπονητή να παραδέχεται στη συνέντευξη ότι έπαιξε με 4-6-0. Ναι, σύστημα. το είπε χθες. Δεν υπάρχει αυτό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει αυτό. Όποιος αντιμετώπισε όποιον. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Τι μου λες, όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά κάτω από το 99 με τον Άρη Χάν που πήρατε τον πόντο με τον Άγμπε, τι παίζατε? Όχι, όχι, ποτέ δεν θα με το Φραντζέσκο Σέντερφορ παίζατε. Ναι, ισχύει αυτό. Συμβαίνουν αυτά στην μπάλα.
Συμβαίνουν. Και, και όταν σέβεσαι ένα Παναθηναϊκό έτσι. Να μην σεβαστεί την Τζέλση. Να σεβαστεί την Τζέλση. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Καλημέρα. Όταν... Ναι, πάμε ακόμα ένα φίλο γρήγορα. Καλημέρα. Επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ να. Έχω τη λύση για όλα. Όχι. Είσαι και ο τελευταίο εφόσον έχει λύση. Ναι. Έχω λύση για όλα. Κλείνουμε τα σύνορα. Σε πάω ΚΑΕΚ, δεν βγαίνουν καθόλου έξω και έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Για τον Ολυμπιακό? Και Ολυμπιακό, πλάκα μου κάνεις. Τι Άμα κλείσεις τα σύνορα του Ολυμπιακού, τι θα βλέπεις? Σωστά, τα έχουμε κλείσει εδώ και χρόνια για τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι εκείνα τα τάλιρα από Μόλντε, από Χέρεφεν, σωστά, τα έχουμε κλειστά για σας. Κοίταξε, όταν σου έκανα fair play στην Τούμπα μέσα, δεν βγήκες να πεις πόσα level πάνω είμαι. Κοίταξε, όταν σε γλεντούσε 23 χρόνια, δεν έβγαινες να μου τα πεις όμως αυτά. Ακού, καλημέρα, ακού, 15 χρόνια είχες να με κερδίσεις στην Τούμπα, 15 χρόνια. Και εσύ 23, 23, καλημέρα φίλε του Ολυμπιακού. Κλείσουμε τα σύνορα λέει για να παίζει ο Ολυμπιακός και να τρώει τάλιρα από τη Μόλτε και τη Χέρεφεν. Αυτός είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Είχαμε μαζί μας την Wind Vision, η οποία φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. Προσέξτε, 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr σε ένα κατάστημα Wind. Δείτε πρωτότυπες σειρές όπως τα πασίγνωστα Stranger Things, Νάρκος, η τέλεια ληστεία. Το θέμα Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος στο μεσημεράκι με Γρηγόρη Κόκκινο, με βόδι όρθιο, με τον φιλαράκι μου τον Κρέκ. Εμείς το απόγευμα λίγο μετά τις 6 με Θανάση Κυλώνη. Δεν χάνετε αυτό το βιντεάκι, το σποτάκι. Ναι, 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 ακούστε το λίγο, ακούστε το, είναι καταπληκτικό. Ο Θανάσης Καζαμπάκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ακολουθεί αμέσως τώρα ένα τρελό διδυμό. Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης. Στις 12 ακριβώς. Όλοι στη σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό να έχετε.